Είναι εισαγωγή, οπότε όπως είπαμε, σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή στο Open για να δούμε κυρίως πώς χρησιμοποιείται. Να κάνω share screen. Οπότε η παρουσίαση σημερινή ουσιαστικά να χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο θα είναι περίπου 15-20 λεπτά, θα είναι κυρίως θεωρητικό για να δούμε τι είναι το EPANET, ποιες είναι οι δυνατότητες του EPANET και γιατί αξίζει να χρησιμοποιούμε το EPANET. Και στη συνέχεια θα γίνει πιο διαδραστικό, όπου θα κάνουμε μια απλή άσκηση για το interface και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και στο τέλος θα κάνουμε μια πιο εξειδικευμένη προσομοίωση κάποιου υδραυλικού δικτύου για να δούμε τις περισσότερες από τις δυνατότητες του EPANET, τις οποίες προλαβαίνουμε να δούμε σήμερα. Οπότε θα κάνουμε να αρχίσουμε με το τι είναι το EPANET. Το EPANET αρχικά είναι ένα λογισμικό, ένα εργαλείο βασικά, το οποίο δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αμερικής και είναι ένα λογισμικό ουσιαστικά που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση δικτύου διανομής μου. Στο slide που έχω εδώ, σε περίπτωση που κάτι έβλεπετε, κάτι έβλεπετε ή φαίνεται καλά, μου πρώτα μου στο chat για το διόνο. Έχω, όπως βλέπετε, την νέα ιστοσελίδα του EPANET, στην οποία μπορείτε να μπείτε, όσοι έχετε δύο θέσεις που έκανε τώρα, να κατεβάσετε το EPANET, όπως να δείτε και το μάνιο του. Μπορώ να το κάνω μαζί. Οπότε, ή απλά, άμα γράψετε τη λέξη EPANET στο ίντερνετ, να εμφανίσει την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Περιβαλλόντος της Αμερικής. Οπότε, αν βλέπουμε στην συγκεκριμένη σελίδα, υπάρχει η επιλογή software από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε το software package του EPANET. Είναι πολύ απλή η εγκατάσταση. Είτε απλά ακολουθείτε τα βήματα και δεν χρειάζεται και απαραίτητα αν παραδείγματι εμείς τον υπολογιστή για να κατεβεί. Ενώ και πάντα υπάρχει η επιλογή manual, οπότε στο manual είναι, περιέχει τα πάντα για τη χρήση του EPANET. Οπότε κατά τη διάρκεια που θα το χρησιμοποιείτε, αν έχετε κάποιες απορίες, εύκολα να ανατρέψετε εδώ και να βρείτε τα πάντα. Να πιστέψεις στην παρουσίαση. Οπότε, πάμε αρχικά τι κάνει το EPANET. Όπως είναι το EPANET, είναι ένα δίκτυο που προσομοιώνει, είναι ένα λογισμικό που προσομοιώνει δίκτυα διανομής νερού και μπορεί να προσομοιώσει για μεγάλες περιόδους από μία ώρα, για παράδειγμα, μέχρι ένα χρόνο, δύο χρόνια ή όσο θέλει ο χρήστης, την υδραυλική και παιδική συμπεριφορά του δικτύου τροδίσης. Επίσης, υπολογίζει μέσης και καταναλώσεις σε διάφορα μέρη του δικτύου, βασικά σε όλα τα μέρη του δικτύου τα οποία επιλέγει ο χρήστης να εισαγεί, την παροχή νερού, την ταχύτητα του νερού. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δεξαμενές, μπορεί να δει το ύψος του νερού στη δεξαμενή. Υπολογίζει ενέργεια, κατανάλωση ηλεκτρισμού, το κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρισμού από αντλίες. Μπορεί να προσομοιώσει μια μεγάλη ποικιλία από βαλβίδες. Και συγκεκριμένα, οι δύο αποδεκτοί γνώσεις στην Κύπρο τουλάχιστον χρησιμοποιούν τα PRVs ή τα FCVs, τα οποία είναι τα Flow Control Valves, βαλβίδες για ρύθμιση του όγκου του νερού, που είναι για μείωση της πίεσης στο δικτύο. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορα controls, δηλαδή ρυθμίσεις του τύπου PLC, όπου μπορεί να μειώσει πότε θα λειτουργεί μια αντλία, πότε θα ανοίγει, θα κλείει μια βαλβίδα, πότε θα είναι ανοιχτή μια δεξαμενή ή το καθεξή. Και τέλος, ακόμα μια από τις βασικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι για να μοντελοποιήσει διαρροή στο δίκτυο. Από απόψη ποιοτική συμπεριφορά στο δίκτυο, το EPANET μπορεί να προσφέρει συγκεντρώσεις διάφορων ουσιών ο οποίος ο χρήστης θέλει να εισάξει στο δίκτυο, σε όλα τα μέρη του δικτύου, τόσο στις σωληνώσεις ή σε διάφορους κόμβους ή σε διάφορες εξαμενές. Επίσης, μπορεί να δει την πορεία που θα ακολουθήσει η συγκεκριμένη ουσία στο δικτύο. Για παράδειγμα, θέλει να κάνει μια αναπαραχλωρίωση ενός δικτύου. Μπορεί να δει σε ποια σημεία θα έχουμε αυξημένη συγκέντρωση χλωρίου, σε ποια σημεία θα έχουμε χαμηλή ή σε πόση ώρα θα πάρει το χλώριο να φτάσει στα επιτρέπεια. Επίσης, μπορεί να προσομοιώσει την ηλικία του νερού, βασικά το οποίο σημαίνει πόση ώρα το νερό βρίσκεται στο δίκτυο πριν πάει στον καταναλωτή. Και μετά μπορεί για κάποιους από εσάς που είναι χημικοί μηχανικοί, παραδείγμα, και θέλουν να κάνουν πιο εξειδικευμένες αναλύσεις,
μπορεί με κάποιες παραμέτρους που μπορεί να εισάξει για τον τύπο του ισχυμικής ουσίας που θέλει να προσωμιώσει, να δείτε πώς αλληλεπιδρά με το δίχτυο, πώς αλληλεπιδρά από μόνο τη ουσία στον αέρα, πώς αλληλεπιδρά με τα τυχώματα των σωληνώσεων. Οπότε, βλέποντας αυτά, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το EPANET μπορεί να προσωμιώσει πάρα πολλά σενάρια. Και κάποια από τα πιο βασικά είναι πώς συμπεριφέρεται το δίχτυο όταν ανοίξει ή κλείσει μια βαλβίδα, για παράδειγμα. Μπορεί να δείτε πιέσεις ή την παροχή νερού στο δίχτυο σε διάφορες συγκεκριμένες στιγμές που θέλει να επιλέξει ο ίδιος. Επίσης, μπορεί να προσωμιώσει μια περίπτωση πυρκαγιάς με το να τοποθετήσει fire hydrants στους πυροσβεστικούς κλονούς, νομίζω στα ελληνικά. Ή να δει την επάρκεια μιας εξαιρετικής κατά τη διάρκεια κάποιου συμβάντος. Επίσης, το έπανε σε συνδυασμό με άλλα λογισμικά, τα οποία θα πούμε στη συνέχεια, γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται το EPANET. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστούν οι καλύτερες τοποθεσίες σε ένα δίχτυο για να τοποθετηθούν κάποιες αισθητήρες, που μπορεί να είναι αισθητήρες ποιότητας, δηλαδή χλωρίνης, ή αισθητήρες πίεσης. Οπότε, βάσει αυτού του τελευταίου σημείου που είπα, θα πάμε στα επόμενα slide να δούμε πώς λειτουργεί το EPANET. Το συγκεκριμένα slide βασικά περιέχουν είναι οι μαθηματικές εξισώσεις οι οποίες περιέχονται στο EPANET και οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το EPANET λύνει ένα δίχτυο. Βασικά το EPANET λύνει το δίχτυο υπολογίζοντας την τόση πίεση ή το λεγόμενο head loss κατά τη διάρκεια του δικτύου. Οπότε, αναλόγως με τα χαρακτηριστικά ή με τις παραμέτρους ή το είδος των παραμέτρων που έχει ο καθηγητής, μπορεί να επιλέξει ποια από τις τρεις εξισώσεις, είναι μια από τις εντολές που έχει το EPANET, θα χρησιμοποιήσει για να επιλύσει το δίχτυο του. Κάποιοι ίσως θα θυμούνται από το πανεπιστήμιο ή από πιο πρόσφατα ή αν εργάζονται στο σχεδιασμό, διότι ίσως είναι όλες αυτές τις εξισώσεις. Η πρώτη εξίσως η Χέζεν-Βίλιαμς αφορά κυρίως για όταν θέλω να προσωμιώσω νερό και συνήθως τυρβώδης ροή. Η Darcy-Weisbach δεύτερη χρησιμοποιείται κυρίως για, βασικά όλες συνήθως για νερό, αλλά συγκεκριμένα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα υγρά και για όλα τα φλωροεγύμς, δηλαδή και για αστροτυρβώδη και για τυρβώδη ροή. Ενώ η τελευταία η Χέζεν-Μάνινγκ εξίσωση είναι πολύ, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για δίχτυα νερού, χρησιμοποιείται κυρίως για ανοιχτά κανάλια. Όταν θέλουμε να προσωμιώσουμε την παροχή σαν κανάλι. Όπως βλέπετε, στις τρεις εξισώσεις, το H προσωμιώνει είναι η εξισώση της πίεσης στη διάρκεια κατά μήκος ενός αγωγού. Οπότε θα δείτε σε όλες τις εξισώσεις υπάρχουν κάποιοι παραμέτροι όπως το L που είναι το length του αγωγού, το Q το οποίο είναι η παροχή νερού, βασικά το πόσο νερό περνά ανά μονάδα χρόνου από ένα σωλήνα, και το τύπο είναι η διάμετρος του αγωγού. Κάποιοι άλλοι αριθμοί όπως το K είναι βασικά κάποιες σταθερές απλά για μετατροπή units. Οπότε ουσιαστικά η παράμετρος η οποία καθορίζει για το χρήστη εκτός από το ποιον είδος θέλει να προσωμιώσει είναι συμπροκειμένου πλήθος το roughness, η τραχύτητα του αγωγού στην πρώτη φόρμουλα. Χρησιμοποιείται παράμετρο C, στη δεύτερη το F και στην τρίτη είναι το N. Και τώρα θα δούμε τη διαφορά, πώς ο χρήστης επιλέγει ποιο να χρησιμοποιήσει. Όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο πίνακα, αναλόγως του material του υλικού του αγωγού, καθορίζεται και η τραχύτητα του. Αν κάποιος θέλει να επιλύσει να δείχνει και γνωρίζει ότι, για παράδειγμα, έχει πληροφορήσει ότι η τραχύτητα του αγωγού είναι 120, ξέρει αυτόματα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τη Χέζεν-Βίλιαμς γιατί χρησιμοποιείται αυτή η μονάδα μέτρησης. Αν η μονάδα μέτρησης που έχει την ταχύτητα είναι μεταξύ του 0, 0,1 ή μέχρι το 10, συνήθως χρησιμοποιείται την Darcy-Weisbach. Άρα βασικά αναλόγως της μονάδας μέτρησης την οποία έχουμε για την ταχύτητα, επιλέγουμε και ποια εξίσωση θα χρησιμοποιήσουμε για να επιληθεί το υδραυλικό μας δίχτυο. Και στη συνέχεια, πριν πάμε να γίνει πιο διαδραστικό το μάθημα και να δούμε το EPANET, θα πούμε γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε το EPANET ή γιατί είναι από τα πιο χρήσιμα εργαλεία να χρησιμοποιούμε. Αρχικά, όπως είπαμε προηγουμένως,
Έχει μια μεγάλη ποικιλία από παραμέτρους που μπορεί να προσομοιώσει ή διάφορα σενάρια, όπως αν ανοίξουμε με μια βαλβίδα, την ενέργεια στα pumps ή προσομοιώσεις της χλωρίωσης του δικτύου. Εκτός από αυτό όμως, οι δύο παραμέτροι που είναι τα δύο χαρακτηριστικά ουσιαστικά του επάνε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, είναι ότι είναι, η χρήση του είναι δωρεάν, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιο license για να το εγκαταστήσετε. Και επίσης, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι πολύ εύκολη η χρήση του. Δηλαδή, το Etherfest είναι πολύ απλό για να χρησιμοποιηθεί από κάποιον που δεν έχει αρκετή εξοικείωση με το συγκεκριμένο λογισμικό. Και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ουσιαστικά καθίσαν το έπανε έναν εργαλείο το οποίο μπορεί συνέχεια να είναι υπάρξη. Και είπε και πριν ο συνάδελφος Δημήτρης, ο συνομιστοκίος υπάρχουν διάφορες επιστημονικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες δουλεύουν συνέχεια στο ΕΠΑΝΕΤ και το συνδυάζουν και με άλλα λογισμικά. Οπότε αυτό το ότι μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα λογισμικά αυξάνει τις δυνατότητες του ή αυξάνει τα αποτελέσματα τα οποία θέλει ο χρήστης να παρουσιάσει. Και αυτό οφείλεται κυρίως στη δομή του ΕΠΑΝΕΤ, την οποία θα δω στο επόμενο slide. Όπως τα περισσότερα λογισμικά, αποτελείται από δύο κομμάτια. Αρχικά είναι το interface, δηλαδή είναι η πλατφόρμα στην οποία κάποιος σχεδιάζει το δίκτυο του ή βλέπει τα αποτελέσματα. Και επίσης είναι και το δεύτερο κομμάτι, είναι τα libraries, ο εγκέφαλος, η μηχανή του ΕΠΑΝΕΤ που δημιουργεί ή προσομοιώνει τα πάντα. Και αυτά τα πράγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά. Οπότε κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα libraries χωρίς το interface και να τα συνδυάσει με κάποιον άλλο λογισμικό, όπως βλέπουμε στο παρό slide. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μηχανή, τα libraries, τις εξισώσεις ή τον τρόπο που υπολογίζει, τον τρόπο που επιλύει ένα μετραπτικό δίκτυο του ΕΠΑΝΕΤ και συνδυάσει με QGIS, με AutoCAD ή με MATLAB. Για παράδειγμα, κάποιος που μπορεί να θέλει να τρέξει πάρα πολλές προσομοιώσεις ή να τρέξει ταυτόχρονα διάφορα σενάρια και μόνο ένα interface που έχει πάνω δεν μπορεί να το κάνει, μπορεί με τη χρήση της MATLAB να το πραγματοποιήσει και στη συνέχεια μπορεί να θέλει να προσομοιώσει το αποτέλεσμα στο QGIS ή σε μια άλλη πλατφόρμα GIS αντί στο interface του ΕΠΑΝΕΤ. Οπότε, σε αυτό το σημείο, τελειώσαμε το πρώτο κομμάτι με τα θεωρητικά. Δεν ξέρω, Δημήτρη, θέλουμε να κάνουμε απλά ένα λεπτό τώρα να γίνει unmute, αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια συγκεκριμένη απορία σε δείγμα αυτόν ή αν έγραψε κάτι στο chat. Και όπως βλέπω, έχουμε κάποιες απορίες. Οπότε τώρα θα συνεχίσουμε με το interface, να δούμε πώς χρησιμοποιείται. Αρχικά θα πούμε ποια κομμάτια του δικτύου, το ΕΠΑΝΕΤ, μας δίνεται δυνατότητα να προσομοιώσουμε και μετά θα πάμε σε ένα παράδειγμα. Στην εικόνα που βλέπετε εδώ, θα το ανοίξω και μετά στη συνέχεια το ΕΠΑΝΕΤ. Βλέπετε είναι η κυρίως πλατφόρμα του ΕΠΑΝΕΤ, το interface, η κυρίως σελίδα. Οπότε το ΕΠΑΝΕΤ μπορεί να προσθέσει κάποια φυσικά κομμάτια του δικτύου, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, όπως βλέπετε πάνω αριστερά, είναι τα nodes και τα links. Τα nodes τα οποία σχεδιάζονται από τη μορφή κάποιου point, δηλαδή κουκίδα, μπορεί να είναι junctions, reservoirs ή tanks. Τα λέω στα αγγλικά και παρουσιάζομαι στα αγγλικά γιατί και το interface και όλοι οι ορισμοί στο ΕΠΑΝΕΤ θα είναι στα αγγλικά, οπότε θα είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούμε. Και εκτός από το ένα, μετά έχουμε τα links, τα οποία σχεδιάζονται με μορφή ουσιαστικά τραβώντας γραμμή στο σχέδιο, που μπορεί να κάνουμε pipes, pumps ή valves. Εκτός από τα physical components, έχουμε και τα non-physical components, τα οποία ουσιαστικά είναι εξισώσεις ή διάφορα δηλαδή κατανόηση, τα οποία μπορεί να συνδυαστούν με τα τεχνικά κομμάτια του δικτύου. Και μπορεί να είναι οι controls, δηλαδή κάποιες εντολές για το πότε θα ανοίγουν οι καμπίδες, πότε θα έχουν, πώς θα λειτουργεί η αντλία. Έχουμε τα cares ουσιαστικά συμβολίζουν εξισώσεις
για να περιγράψουν τον τρόπο που λειτουργεί ένα κομμάτι, για παράδειγμα πώς λειτουργεί μια αντλία. Και μετά έχουμε τα patterns, τα οποία προσωμιώνουν, τα οποία βασικά είναι μοτίβα κατανάλωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για να θέλουμε να τρέξουμε μια προσωμείωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. για ένα χρόνο, για ένα μήνα. Μπορεί να προσωμιώνουν ανάλογα με το χρήστη, κάθε μισή ώρα, κάθε μια ώρα, τι συμβαίνει στο δίκτυο ή τι συμβαίνει στο κομμάτι του δικτύου, το οποίο θέλουμε να εισάξουμε ένα μοτίβο κατανάλωσης. Για παράδειγμα, ένα μοτίβο κατανάλωσης νερού. Οπότε τώρα θα πάμε να τα δούμε ένα-ένα εν συντομία και μετά να αλλάξουμε το πρόγραμμα του Ιππανετ για να κάνουμε ένα απλό παράδειγμα το οποίο θα είναι πιο εύκολο να το καταλάβετε κι εσείς. Οπότε αρχικά έχουμε το pipe. Τώρα θα δείξω ένα component. Δεξιά υπάρχει ένα screenshot από το μενού ουσιαστικά του κάθε component όπως είναι στο Ιππανετ. Αριστερά είναι μια περιγραφή με κόκκινο, είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθούν στο αντικείμενο το οποίο θα προσωμιώσουμε για να μπορεί να τρέξει το δίκτυο. Για παράδειγμα, στο pipe έχουμε το length, βασικά το μήκος αγού, διάμετρος, η τραχύτητα και την αρχή κατάσταση του pipe. Αν δεν εισαχθούν κάποια από αυτά τα τεστρά, τότε δεν μπορεί να τρέξει η προσωμείωση, οπότε το λογισμικό θα εμφανίσει ένα μήνυμα. Για το μενού, το οποίο θα είναι παρόμοιο και για τα άλλα κομμάτια, αρχικά πάνω έχουμε, όπως βλέπετε στα δεξιά, που είναι το μενού, το INT, το αρχικό και το τελικό σημείο του pipe, τα οποία τα συγκεκριμένα βγαίνουν αυτόματα, δεν χρειάζεται να εισάξει ο χρηστής. Και μετά έχουμε τα βασικά, όπως είπαμε, είναι το μήκος, η διέτρος, η ταχύτητα, το loss coefficient, το οποίο ουσιαστικά σε περίπτωση που έχουμε κάποιο fitting ή υπάρχει, είναι curve pipe ή μια διαμορφία στο λέω, μπορεί να εισάξουμε να γνωρίζουμε από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σωλήνα ένα loss coefficient. Και μετά έχουμε και το status, το οποίο προσωμιώνει αν, όπως λέω σωστά, αν είναι ανοιχτό ή κλειστό το pipe ή υπάρχει εντολή CV που σημαίνει check valve, το οποίο σημαίνει ότι όταν τη ρυθμίσεις υπάρχει ροή μόνο σε μια κατεύθυνση. Ενώ πιο κάτω υπάρχουν τα bulk coefficient, όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο σημείο, και τα work coefficient, τα συγκεκριμένα τα οποία υπάρχουν και στα άλλα αντικείμενα του υδραυλικού μοντέλου που θα δούμε. Είναι κάποιοι παραμέτροι που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ποιοτικής ανάλυσης. Για παράδειγμα, θέλω να προσδομιώσουμε κλωρίωση στο δίκτυο. Όταν πάμε στο επόμενο κομμάτι, μετά έχουμε τα junctions. Τα junctions μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα σημείο ένωσης δύο σωλήνων στο δίκτυο. Μπορεί να αντιπροσωπεύουν έναν καταναλωτή ή ένα δίκτυο ή ένα σημείο στο δίκτυο το οποίο θέλουμε να παρακολουθήσουμε ή ακόμα μπορεί να είναι και να χρησιμοποιηθεί για μια προσωμείωση στο οποίο θέλουμε να εισάξουμε στο δίκτυο μια συγκεκριμένη ποσότητα μιας ουσίας. Για τα injections, τα βασικά παραμέτρη που πρέπει να εισαχθούν είναι το elevation, το υψόμετρο στο οποίο βλέπετε αυτό το σημείο, και το base demand. Το base demand είναι η κατανάλωση, βασικά είναι η μέση κατανάλωση στην περίπτωση που αντιπροσωπεύει η κατανάλωση αυτό το σημείο. Που εισάγει ο χρήστης. Μετά έχουμε τα demand patterns, το οποίο εδώ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δημιουργείται το μοτίβο κατανάλωσης και εισάγεται. Demand categories, το οποίο βασικά σε περίπτωση που το συγκεκριμένο σημείο δεν αντιπροσωπεύει έναν καταναλωτή, αλλά μπορεί να αντιπροσωπεύει μια γειτονιά, οπότε από πολλούς καταναλωτές μπορεί να μπουν διάφορες κατηγορίες. Οπότε βασικά μπορεί να εισάξουμε πολλά base demands με διαφορετικό pattern το καθένα. Στη συνέχεια έχουμε το emitter coefficient, το οποίο είναι μια παράμετρος για να που μπορεί να προσωμιώσεις ότι υπάρχει κάποιο ακροφύσιο ώστε να μπορεί να προσωμιώσεις ένα leakage. Και μετά έχουμε τις επιλογές quality, το οποίο στο τέλος που είναι πιο εξειδικευμένη αναλύση, θέλουμε να προσωμιώσουμε μια χημική ουσία. Στη συνέχεια έχουμε τα tanks, τις δεξαμενές. Για μια δεξαμενή, τα βασικές παραμέτρες που πρέπει να εισαχθούν είναι το υψόμετρο, το elevation, και μετά έχουμε το initial, minimum και maximum level, όπως επίσης και διαμέτρο. Οι συγκεκριμένες παραμέτροι ουσιαστικά δείχνουν το μέγεθος της δεξαμενής.
Για παράδειγμα, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε μια δεξαμενή η οποία έχει ύψος 4 μέτρων και διάμετρο 12,62 μέτρα. Και το initial level συμβολίζει την αρχική στάθμη του νερού μέσα στη δεξαμενή. Άρα, πριν να ξεκινήσει, είχε μια προσομοίωση, η συγκεκριμένη δεξαμενή, μέσα στη συγκεκριμένη δεξαμενή υπάρχει νερό σε ύψος 3,5 μέτρων. Οι υπόλοιπες παραμετροί πιο κάτω, το mixing model, mixing function, το reaction είναι για νέες ναι, quality, οι οποίες είναι λίγο εξειδικευμένες και θα δούμε κάποια παραδείγματα στο τέλος. Πρώτα προς το παρόν να δούμε αρχικά τα βασικά και τα πιο κυρία παραμέτρους που πρέπει να μπουν σε κάθε αντικείμενο. Μετά από τη δεξαμενή έχουμε τα reservoirs. Τα reservoirs ουσιαστικά προσημειώνουν τις πηγές ή τις εισόδου νερού στο δίχτυο και μπορεί σταματικό να είναι κάποιο σταθμό απαλάτωση, μια λίμνη ή ένα σταθμό επεξεργασία νερού. Η συγκεκριμένη παράμετρο, επειδή η συγκεκριμένο αντικείμενο επειδή δεν επηρεάζεται από υψόμετρα ή από παροχή, αφού είναι η πηγή του νερού, χρειάζεται μόνο ένα input, το οποίο είναι το total head. Βασικά, σε περισσότερες περιπτώσεις είναι το υψόμετρο αυτής της περιοχής. Και σε περιπτώσεις που υπάρχει, σε περιπτώσεις που αυτό το δεν είναι, μπορεί να είναι κάποια δεξαμενή περιόριση του νερού. Υπάρχει αυξομοίωση στην πίεση. Μπορεί να σταθεί και ένα μοτίβο πίεση να το προσθέσουν πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα. Και μετά όπως και τα προηγούμενα κομμάτια δεχτεί που είδαμε, υπάρχει το initial και το squalid, το οποίο προσομοίωση κάποια χημική ουσία στην οποία θέλουμε να δούμε πώς κινείται στο δίκτυο. Το επόμενο κομμάτι είναι τα valves. Όπως και με τα pipes, τα valves χρειάζονται, τα κυρίες χρειάζονται είναι η διάμετρος, το είδος του valve, και θα εξηγήσουμε ποιες επιλογές παρέχει το GANET, και το setting, δηλαδή η ρύθμιση αναλόγως του τι type βαλβίδας θα επιλέξουμε. Και επίσης το loss coefficients που είναι με την ίδια λογική όπως με τις σωλήνες, θα γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια παράμετρος ή κάποιο fitting μέσα στη βαλβίδα, η οποία μπορεί να επηρεάσει την πίεση, μπορεί να το εισάξουμε. Οπότε, στο επόμενο slide θα δούμε τα 6 είδη βαλβίδων τα οποία μπορεί να προσομοιώσει το EPANET. Αρχικά έχουμε το PRV, το Pressure Reducing Valve, έχουμε τα PSV, Pressure Sustaining Valve, Pressure Breaker Valve, και μετά έχουμε το Flow Control Valve, Throttle Control Valve και τον General Purpose Valve. Για καθέναν από τις συγκεκριμένες βαλβίδες υπάρχει ειδική του ρυθμίση στην οποία υπάρχει ξεχωριστή, το οποίο πρέπει για παράδειγμα και τα πρώτα τρία που είναι Pressure Valves, το Setting θα είναι πίεση. Θα είναι προσωμένη πίεση. Για το Control Valves, το Setting θα είναι Flow. Για παράδειγμα, αν έχουμε έναν αγωγό στον οποίο έναν αγώνα ο οποίος είναι στην ίσον του νερού και θέλουμε να ρυθμίσουμε την παροχή στα 50 κυβικά την ώρα, με το να εισάγουμε το αριθμό 50 εδώ, είναι σαν να ρυθμίσουμε ότι από το συγκεκριμένο αγώνα θα περνούμε μόνο 50 κυβικά μέτρα νερού. Και επίσης έχουμε τα δύο τελευταία, που είναι το Throttle Control Valve και το General Purpose Valve, το οποίο είναι πιο συγκεκριμένες βαλβίδες και να σας πω την αλήθεια δεν πολύ χρησιμοποιούνται. Στο οποίο το ένα χρησιμοποιείται σαν loss coefficients, το οποίο παρέχει και το ίδιο το pipe όπως είπαμε πριν αυτήν την παραμετρό. Και το δεύτερο είναι το head, μπορεί να εισάξεις ένα head loss curve, βασικά μια ανεξίσωση για να προσομοιώσεις μια διαφορετική σχέση μεταξύ πίεσης και νερού. Οπότε περισσότερα λόγια της βαλβίδας νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε. Αν σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί κάποια πιο εξειδικευμένη βαλβίδα, μια βαλβίδα με όχι τόσο χρήση όπως το PRV, το Flow Control Valve, μπορεί κάποιον να ανατρέξει στο manual, οπότε να περιγράφει ακριβώς τι είναι και πώς, για παράδειγμα, τι μπορεί να προσομοιώσει. Για παράδειγμα, το General Purpose Valve, το τελευταίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσομοιώσει μια τουρπίνα ή Backflow Prevention Valve στο δίκτυο. Και τελευταίο έχουμε τις αντλίες, τα pumps. Για τις αντλίες, το μόνο, η πιο σημαντική παράμετρος, βασικά η απαραίτητη παράμετρος, αυτή είναι το, όπως βλέπουμε δεξιά, είναι το pump curve.
η, βασικά, που, η οποία είναι η εξίσωση, η οποία περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας και θα δούμε στη συνέχεια. Οι άλλες εντολές που έχει πιο κάτω Power, Speed, Pattern, Efficiency Curve, Energy Price, C-Price Pattern, χρησιμοποιούνται κυρίως όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τη δυναμικότητα διάφορων pumps. Δηλαδή, είναι παράδειγμα να εγκαστήσουμε δύο pumps και να δοκιμάζουμε και με διάφορες, να αλλάζουν τις ρυθμίσεις για να δούμε ποια είναι πιο χρήσιμη για το δίκτυο μας ή να προσομοιώσουν την κατανάλωση ενέργειας ή το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και θα δούμε στο τέλος ένα παράδειγμα πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Οπότε τώρα τελειώσαμε τα physical components του δικτύου και θα προχωρήσουμε στα τρία non-physical components του δικτύου, κάνοντας αρχήν από τα curves, όπως είπαμε τώρα για τις αντιδίες. Το επάνω μπορεί να προσομοιώσει τεσσάρων ειδών curves εξισώσεις, η οποία είναι η πιο βασική και η πιο ευρεία σε χρήση, είναι η εξής, η οποία περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας μιας αντιδίας. Και όπως βλέπετε στο παράδειγμα που έχω εδώ, είναι ουσιαστικά μια εξίσωση παροχής νερού με ύψος πίεσης. Δηλαδή, με την εξίσωση περιγράφεις πόσο ύψος πίεσης προσθέτεις στην υπάρχον πίεση του νερού ανάλογα με την ποσότητα νερού που περνά από την αντλία. Όπως βλέπετε, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, όταν έχουμε ένα flow 5,4 κυβικά μέτρα την ώρα, για παράδειγμα, random η αριθμή ήταν, θα έρθει να προσθέσει στο δίκτυο 117,3 μέτρα ύψος, για παράδειγμα. Εκτός από τις εξισώσεις που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας, υπάρχουν και τα efficiency curves, τα οποία περιγράφουν τα διάρκεια της ημέρας την απόδοση της αντλίας, για παράδειγμα το πρωί μπορεί να έχει απόδοση ή βασικά να περιγράψει τον τρόπο που θέλει ο χρήστης να προσομοιώσει την απόδοση μιας αντλίας. Για παράδειγμα το πρωί μπορεί να θέλει να έχει μια απόδοση 80%, ενώ τη νύχτα η απόδοση να είναι στα 50%. Μετά έχουμε την εξίσωση που περιγράφει τον όγκο, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για δεξαμενές, η οποία άμα σε περίπτωση που κάποια δεξαμενή έχει ιδιόρυθμο σχήμα. Και τελευταία είναι μια εξίσωση που χρησιμοποιείται το head loss, η οποία είναι συγκεκριμένη που είπαμε πριν για τον General Purpose Valve, η οποία χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει μια ξεχωριστή σχέση μεταξύ νερού και πίεσης, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιείται μια τουρπίνα. Στη συνέχεια έχουμε τα controls. Τα controls μπορεί να είναι απλά ή μπορεί να είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Και για παράδειγμα, όπως έχουμε εδώ, μπορεί να διαλέξουμε να κάνουμε ένα control, όπως βλέπουμε αριστερά, όταν το ύψος του νερού μέσα στη δεξαμενή 9 είναι πάνω από 1,7 μέτρα, τότε επιλέγουμε η αντλία να σταματήσει να λειτουργεί. Ή επίσης έχουμε τα πιο απλά controls, που επιλέγουμε ότι θέλουμε το συγκεκριμένο βαλβίδα η ώρα 10 τη νύχτα να κλείνει. Οπότε αυτά καθορίζουμε ο χρήστης και είναι πολύ απλός ο τρόπος που μπορεί να εισαρτήσουμε, όπως βλέπετε και στα δύο παραδείγματα. Και το τρίτο και τελευταίο από τα αντικείμενα που προσωμιώνει το Επανέτ είναι τα patterns. Βασικά είναι μοτίβα που ρυθμίζουν την τιμή μιας παραμέτρου που θέλουμε να προσωμιώσουμε σε βάθος χρόνου στο δίκτυο. Μπορεί να είναι consumption patterns, να προσωμιώνουν την κατανάλωση στο δίκτυο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο παράδειγμα, εδώ προσωμιώνεται, όπως βλέπετε, για 24 ώρες μια μέρα, η κατανάλωση συγκεκριμένων κόμβων και όπως βλέπετε είχε επιλεχθεί το time period, μπορεί να επιλέξεις για πόσο χρονικό διάστημα θέλει να τα time steps που θέλει να προσομοιώνεις την κατανάλωση, είναι κάθε μισή ώρα. Μετά έχουμε τα pressure patterns, ή τα head patterns, τα οποία όπως είναι πριν χρησιμοποιούνται συνήθως στα reservoirs και μετά έχουμε τα patterns, τα οποία είναι βασικά, τα οποία προσημειώνουν τη χημική συγκέντρωση π.χ. σε μια δεξαμενή σε βάθος χρόνου. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται τα patterns είναι για όλα το ίδιο, όπως βλέπετε εδώ στο παράδειγμα. Απλά επιλέγετε το συγκεκριμένο κομμάτι του δικτύου, στο οποίο θέλουμε να γίνει ενσωμάτωση πάνω των συγκεκριμένων μοτίβων κατανάλωσης. Και επίσης μια σημαντικότητα των δικτύων, κυρίως των δικτύων κατανάλωσης νερού,
Είναι σε περιπτώσεις που κάποιος θέλει να σχεδιάσει ή να τεστάρει το δίκτυο, τις αντοχές του δικτυού, υπάρχει μια παράμετρος που θα δούμε στη συνέχεια που είναι μέσα στα υδραυλικές επιλογές του δικτύου, στην οποία χρησιμοποιείται για να αυξήσει την κατανάλωση, αυξήσει τη ζήτηση νερού στο δίκτυο για να δει πώς θα συμμεριφερθεί το δίκτυο. Οπότε, με κάποια μαθηματικά μοντέλα που μπορεί να έχει ο κάθε χρήστης, μπορεί να προσομοιώσει, για παράδειγμα, αν ξέρει τη μέση κατανάλωση σε ένα δίκτυο, μπορεί να απολογίσει κάποιες παραμέτρους, δηλαδή την πιο δυσχερή μέρα, την πιο δυσχερή εβδομάδα, για παράδειγμα, τη μέρα του κατακλυσμού, το καλοκαίρι, το οποίο η ζήτηση του νερού μπορεί να είναι δεκαπλάσια και μπορεί να απολογίσει και την αύξηση του πληθυσμού για τα επόμενα χρόνια, οπότε να δημιουργήσει μια παράμετρο η οποία μπορεί να εισαχθεί στο δίκτυο και να υπολογίσει τη maximum ή το πιο δυσχερές και δυσχερές υδραυλικές γκάσες στην οποία μπορεί να είναι το δίκτυο. Οπότε, αν το δίκτυο το αντέχει σε αυτήν την γκάσες, σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει και σε πιο normal καταστάσεις. Οπότε, σε αυτό το σημείο τελειώσαμε την περιγραφή των components και θα ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα. Θα ανοίξω κάτω επάνω, θα δούμε πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να σχεδιάσουμε ένα απλό παράδειγμα. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες απορίες. Έχουμε μια απορία πώς καθορίζεται η εξίσωση κάθε pump που προμηθευτεί. Βασικά είναι κάποιες, αν θέλουμε να προσομοιώσουμε μια αντλία που ήδη υπάρχει στο δίκτυο, οπότε αν έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες τρόποι λειτουργίας που υπάρχει, ώστε να δούμε, αν θέλουμε για παράδειγμα να αυξήσουμε την παροχή νερού, να δούμε αν όντως αυτή η αντλία που έχουμε στο δίκτυο μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτόν. Επίσης, αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει, μπορεί να θέλει να σχεδιάσει ένα δίκτυο από την αρχή και θέλει να δει τι pump θέλει εγκατάσταση, μπορεί γνωρίζοντα από πριν πόση παροχή θα έχει και τι ύψος πίεσης χρειάζεται να παρέχει η αντλία. Μπορεί να δημιουργήσει μια δική του εξίσωση. Βασικά θα εισάγει τα points, τα flow με τα heads και θα δημιουργηθεί αυτό με τα εξίσωση, το οποίο θα ξέρει αν το συγκεκριμένη αντλία. Βασικά θα δημιουργήσει αυτό την ιδανική αντλία για αυτόν και θα μπορεί να κοιτάξει μέσα στην αγορά αν υπάρχει μια τέτοια αντλία για να την χρησιμοποιήσει. Αλλά συνήθως για τις αντλίες, επειδή τα δίκτυα υπάρχουν ήδη, είναι δευτεριστάμενα έτοιμα, συνήθως παίρνουμε τον τρόπο που λειτουργεί η αντλία από τον προμηθευτή, γιατί είναι συγκεκριμένες αντλίες που χρησιμοποιούνται και τις εφαρμόζουμε στο e-panet. Αν υπάρχει κάποια απορία. Και τώρα θα πάμε να μιλήσω ένα απλό παράδειγμα. Για όσους έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το e-panet τώρα ή αν έχουν δύο οθονές, αν θέλετε, μπορείτε να ανοίξετε το e-panet και να ταυτόχρονα μαζί μου να κάνουμε μια απλή άσκηση να δούμε το μενού. Και οπότε, εδώ βλέπουμε το interface του e-panet. Οπότε, όπως βλέπουμε, είναι κεντρική. Το χωρίζεται ουσιαστικά σε τέσσερα κομμάτια. Είναι το παράθυρο το οποίο σχεδιάζουμε, το network map, το βλέπετε εδώ. Δεξιά έχουμε, είναι το παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε και αντικειμένα ή θέλουμε να δούμε ή θέλουμε να τα options, βασικά τις αναλύσεις στις οποίες θέλουμε να τρέξουμε στο δίκτυο. Οπότε, έχουμε δύο tabs, τον data και το maps. Τον data, όπως βλέπετε, περιέχει όλα τα components το οποίο περιγράψαμε πριν λίγο, junctions, reservoir, tanks, pipes. Και στο τέλος έχουμε και την επιλογή options, το οποίο είναι για να ρυθμίσουμε τις μονάδες μέτρησης εδώ μετά στη συνέχεια. Και μετά έχουμε την επιλογή map, το δεύτερο tab ουσιαστικά, το οποίο επιλέγουμε ποια τιμή
και αν τιμή θέλουμε ή και αν παράμετρο θέλουμε να κάνουμε visual στο δίκτυο μας. Και τώρα ξεκινήσουμε με την άσκηση, θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται. Πάνω αριστερά έχουμε μια αρχικά το κομμάτι, που είναι, είναι το κομμάτι ανάλυσης, το κομμάτι παρακολούθησης του τι γίνεται στο παράθυρο σχεδιασής. Όπως βλέπετε υπάρχουν οι εντολές για να τυπώσεις, να κάνεις save, να ρίξεις αρχείο και δεξιά είναι το μενού για σχεδιάσεις. Είναι νομίζω γνωστό τα αρχικά κομβία, το οποίο είναι το pan για μετακίνηση, zoom in, zoom out και extend. Και μετά είναι τα 6 αντικείμενα τα οποία μπορεί να σχεδιάσεις. Και όταν πάρετε το κομβίο σας πάνω από κάθε επιλογή, σας εμφανίζει και τι είναι. Οπότε έχουμε ουσιαστικά το κύκλος εδώ συμβολίζει τα injections, points. Το δεύτερο είναι τα reservoirs, έχουμε τα tanks, pipe, pump και valves. Και το T είναι για περίπτωση που κάποιος θέλει να προσθέσει μια ετικέτα στο δίκτυο απλά για να φαίνεται κάποιο συμβολισμό ή κάτι. Όταν πάμε να δούμε πάνω αριστερά τις επιλογές που έχουμε, είναι το fire που συνήθως χρησιμοποιείται όπως σε όλα τα λογισμικά για να ανοίξει, να δημιουργήσει ένα καινούργιο, να εισάξεις ένα αρχείο το οποίο ήδη έχεις κάνει save. Και επίσης έχει και την επιλογή preferences. Στη συγκεκριμένη επιλογή να δω κάποια comments. Okay. Είναι βασικά χρησιμοποιείται για να διαλέξεις τον τρόπο που θα εμφανίζονται οι μονάδες μέτρησης, το χρώμα ή το font των διάφορων γραμμάτων ή για τα πόσα δεκατικά, όπως βλέπετε, θα έχει η κάθε παραμέτρος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να αλλάξετε κάτι. Μετά έχουμε την επιλογή edit, στην οποία μπορείτε να επιλέξετε ή από μόνα τους ή συγκεκριμένα κάποια αντικείμενα και να τα κάνετε μαζικά edit, θα δούμε συνέχεια πώς γίνεται. Το view, στο οποίο χρησιμοποιείται για να παρακολουθήσουμε, βασικά για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται ένα αντικείμενο, δηλαδή το size του ή το χρώμα του, συνήθως. Επίσης έχουμε τις επιλογές project, στην οποία θα καθορίσουμε τις ρυθμίσεις, και report, στην οποία θα δούμε τα αποτελέσματα. Και όπως θα δείτε, για κάθε επιλογή που έχουμε στα διάφορα στα tabs πάνω αριστερά, είναι αντίστοιχη επιλογή η οποία υπάρχει στο toolbars. Δηλαδή για κάθε σημείο που υπάρχει στο toolbar, είναι έτσι που υπάρχει στο μενού. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε και τα δύο. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τα toolbar, να μην χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το view ή το project ή το report tab. Όταν τώρα θα ξεκινήσουμε ένα απλό παράδειγμα. Και οπότε είναι μια απλή άσκηση σχεδιάσης. Όπως βλέπουμε, η συγκεκριμένη άσκηση μας ζητεί να κατασκευάσουμε ένα απλό δίκτυο, το οποίο θα με υλικά organize τα iron. Το ξεκινά από το σημείο α μέχρι το σημείο νη. Το σημείο α μας λέει θα αντιπροσωπεύει την είσοδο του νερού, βασικά μια πηγή να περιορίσει τις ποσότητες νερού. Το σημείο E θα έχει κατανάλωση 5 λίτρα το δευτερόλεπτο. Επίσης, η διάμετρος του pipeline θα είναι 125 μιλίμετρα και το roughness, δηλαδή ταχύτητα των αγών, θα είναι 120. Οπότε, αυτόματα από την περιγραφή της άσκησης ξέρουμε από το 120 ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το Hazen-Williams, όπως είπαμε πριν, τη μέθοδο, γιατί μας είναι στις μονάδες μέτρησης Hazen-Williams το pipe roughness. Και από εδώ πάμε να σχεδιάσουμε το δίκτυο. Από κάτω υπάρχει μια περιγραφή του υψομέτρου και του μήκους των αγωγών. Στην προηγούμενη περίπτωση θα το σχεδιάσω, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε, επειδή είναι απλή σχεδιάση που κάνουμε. Όταν επιστρέφουμε στο επανέτ.
Συνήθως όταν ανοίγει το παράθυρο, κλείδι μπορεί να βγάζει τα παράθυρα σε την μορφή, οπότε με επιλογή Window Arrange μπορείτε να επαναφέρετε στην αρχή κατάσταση. Όταν πάμε να σχεδιάσουμε το δίκτυο, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε πριν να σχεδιάσουμε ένα δίκτυο είναι να καθορίσουμε τις μονάδες μέτρησης και τη μέθοδο την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε το πρώτο step που θα κάνουμε θα πάει στην επιλογή Project και επιλέξουμε την επιλογή Defaults. Εδώ υπάρχουν τρεις επιλογές. Ναι, το ID Labor, στον οποίο ουσιαστικά μπορούμε να εισάξουμε κάποιο συμβολισμό που θέλουμε να υπάρχει μπροστά από την αρρύθμιση κάθε αντικειμένου. Κάθε φορά που σχεδιάζουμε ένα αντικείμενο, να γίνεται αυτόματα, μπαίνει αυτόματα η αρρύθμιση του. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5 που συμβολίζονται από την αρρύθμιση. Αν κάποιο θέλει να έχει μπροστά κάποιο συμβολισμό, παράδειγμα το γράμμα P, το γράμμα N, μπορεί να το εισάξει εδώ. Οπότε αυτόματα θα ονομάζεται N1 η ονομασία. Αλλά συνήθως το αφήνουμε όπως είναι. Μετά έχουμε τα properties. Τα συγκεκριμένα properties είναι όταν εισάγουμε κάποιον αντικείμενο, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες είναι αρχικές και μετά ο χρήστης μπορεί να αλλάζει. Στη δική μας το παράδειγμα, όπως είδαμε, όλα τα pipes θα έχουν διάμετρο 125 mm και το roughness του εισαγόνου θα είναι 120. Οπότε αν μπορούμε να αφήσουμε το τέλος μας το δίκτυο θα είναι με την ίδια διάμετρο και το ίδιο roughness, μπορούμε να έρθουμε σε συγκεκριμένες επιλογές property και να καθορίσουμε τη διάμετρο στα 125 και το pipe roughness στα 120. Σε περίπτωση που κάποιο σχεδιάζει με coordinates, μπορεί να υπάρχει η ρύθμιση auto length να την κάνει on. Οπότε αυτό με όταν τραβά μια γραμμή, λόγω του ότι υπάρχουν ήδη τα coordinates συνταγμένες πάνω στην πλατφόρμα, θα του βγάζει αυτόματα το μήκος. Στην προηγούμενη περίπτωση, επειδή απλό το παράδειγμα, θα την έχουμε off και στη συνέχεια, όταν ανοίξουμε ένα πιο εξειδικευμένο παράδειγμα με χάρτη από κάτω και coordinates, θα δούμε πώς λειτουργεί. Και επίσης, μετά έχουμε το, ίσως ένα από το πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή του δικτύου, είναι τα hydraulics. Οπότε, αρχικά έχουμε την επιλογή Flow Units, στην οποία καθορίζουμε τι είναι οι μονάδες μέτρησης μας. Στην προηγούμενη περίπτωση, επειδή είδαμε ότι η κατανάλωση είναι σε λίτρα ανά σεκόντ, θα επιλέγουμε το LPS που είναι liter per seconds. Επίσης, αυτόματα κάθε εντολή, αν πάτε στο manual, σας δείχνει για κάθε επιλογή flow units, μονάδες μέτρησης, σας δείχνει όλες τις μονάδες μέτρησης για όλες τις παραμέτρους. Η συγκεκριμένη μονάδα μέτρησης στο flow units για το liter per second σημαίνει λίτρα δευτερόλεπτο για τον όγκο νερού, είναι μέτρα δευτερόλεπτο για ταχύτητα και μονάδες πίεσης είναι σε μέτρα. Και μετά πάμε να επιλέξουμε όπως είπαμε πριν, είχαμε τρεις διαφορετικές φόρμουλες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε για το που θέλουμε να επιλέξουμε το επόμενο να λύσει το δίκτυο. Στην περίπτωση λόγω της τραχύτητας που ήταν 120, είδαμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εξίσωση Hazen-Williams, είναι το HW. Το DW είναι το Darcy Weisbach, ενώ το CM είναι το Chesney-Manning Equation. Οπότε επιλέγουμε το Hazen-Williams. Έχω μια αναπορία για τις μονάδες. Ναι, να σας δείξω τώρα ακριβώς έχω ένα slide για τις μονάδες ακριβώς πώς είναι. Okay. Όπως λέγουμε, μπορείτε να γράφετε συνέχεια στο chat και τα βλέπω ότι γράφετε. Βασικά για κάθε μονάδα μέτρησης, όπως είδαμε στο EPANET, είναι προκαθορισμένα τι θα δείχνει το καθένα. Για παράδειγμα, η επιλογή liters per second που έχω τώρα επιλεγμένη, όπως θα δείτε αριστερά πάνω, μας προσφέρει το flow λίτρα το δευτερόλεπτο, την πίεση σε
σε μέτρα, χρόνος μέτρα βότσερ, η διάμετρο σε μιλίμετρα, το length σε μέτρα, το βέζο σε μέτρα και η ανταγωνισμό σε μέτρα. Για κάθε, συνήθως οι συγκεκριμένες το pair και το διάμετρο είναι στάθμιες, αλλά κάποιες πιο ξύλινες μονάδες μετρησής, το οποίο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, πόδια ή ίντζες. Και μπορεί να τρέξετε στο manual ακριβώς που είναι κάθε τιμή. Για να επιστρέψουμε στο EPANET. Υπάρχει η άλλη πιο διάδοδα μέτρηση στα projects που κάνουμε στην Κύπρο, είναι το CMH, που είναι cubics per meter, δηλαδή είναι η κατανάλωση, βασικά ο όγκος νερών σε κύπτρα την ώρα, ενώ εμείς παραμένουμε στο liter per second, δηλαδή διάμετρο σε μιλίμετρα, ενώ πίεση, μήκος, χέτρος είναι σε μέτρα. Και υπάρχουν αρκετές μονάδες μετρησής. Το GPM είναι gallons per minute, δηλαδή gallons αλλαγών. Οπότε με τις μονάδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, διαλέγετε ποια φλόγινση θέλετε, επιλέγετε την παράμετρο φλόγινση που θέλετε. Για παράδειγμα, στην επαρέμβαση που είχαμε, αν μπορεί να αναλύσουμε σαν ίντζες, η διάμετρο δεν μπορεί να οριστεί, οπότε μπορεί κάποιο να ανατρέξει στο manual και να, δει ποια από τα συγκεκριμένα flow units που προσημαίνουν σε ίντζες η διάμετρο, αλλά το, θέμα ότι μπορεί όταν η ίντζες είναι, όταν η διάμετρος επιλέγεται σαν μόνο μέτρηση η ίντζες, μπορεί για, για την παροχή να μην είναι ούτε λίτρες per second, ούτε, κυβικά μέτρα την ώρα. Ο λόγος είναι ότι επειδή σχεδιαστέ στην Αμερική, υπάρχει και το Αμερικάνικο σύστημα μονάδων μέτρησης, το οποίο είναι διαφορετικό από το, Αγγλικό, από το SI. Οκ, τώρα αφού καθορίσαμε πως είναι projects και τα defaults μας, πάμε να σχεδιάσουμε το δίκτυο. Οπότε ξεκινούμε. Αρχικά πάει στο σημείο Α. Θα έχουμε την απεριόριστη, θα έχουμε την πηγή νερού. Οπότε παίρνουμε το mouse μας πάνω που είναι τα αμένα. Επιλέγουμε την επιλογή για τη reservoir. Σε κάνουμε left click πάνω του. Και εδώ παίρνουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση επειδή έχουμε κάποια coordinates. Θα προσαρμόσουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το σήμα στο οποίο ήταν η άσκηση. Οπότε με left click τοποθετούμε το reservoir μας. Μετά μπορούμε ξανά πάρουμε στην επιλογή Select Object και τώρα θα πάμε να προσθέσουμε τα junctions, τα data nodes. Όταν σχεδιάζουμε ένα δίκτυο, πρώτα τοποθετούμε τα σημεία, δηλαδή reservoirs, όπως βλέπετε στο μας που έχω, tanks, οι nodes και στη συνέχεια βάζουμε τα links, στα οποία θα ενώνουμε τα διάφορα σημεία. Οπότε τώρα πάμε να προσθέσουμε τα junctions. Κάνοντας left click, προσθέτει τώρα το, σημείο. Προς το παρόν δεν θα αλλάξουν κάποιες ρυθμίσεις, θα τοποθετήσουν όλα μαζί και μετά θα αλλάξουν τις ρυθμίσεις. Οπότε τώρα τοποθέτησα ένα reservoir και 5 nodes. Και τώρα βάζω του. Συγκεκριμένου. Στο συγκεκριμένο χάρτη που έχω εγώ, μπορώ να τοποθετήσω το υψόμετρο και επίσης το μήκος. Συνήθως αυτά θα δίνονται σε μορφή tables. Οπότε η άσκηση μας λέει ότι το, η πηγή σου βρίσκεται στα 40 μέτρα. Οπότε κάνοντας ή double click, left click πάνω στο reservoir ή απλά πηγαίνοντας δεξιά στον browser σε επιλογή τάδε όπως είπαμε πριν, έχουμε όλες τις επιλογές. Αν πάμε στο reservoirs, μας έχει το αριθμό 1, το οποίο είναι το reservoir το οποίο τοποθετήσαμε. Οπότε, κάνοντας double click εδώ ή πάνω στο ίδιο σημείο, μας εμφανίζεται το μενού. Οπότε, η μόνη, πληροφορία που έχουμε για το συγκεκριμένο σημείο και η μόνη απαραίτητη βασικά πληροφορία είναι το ύψος του, το οποίο είναι στα 40 μέτρα, το οποίο τοποθετείται εδώ.
Στη συνέχεια, πάμε να τοποθετήσουμε τις παραμέτρες για τους υπόλοιπους κομβούς και μπορούμε επίσης να αλλάξουμε και την ονομασία. Τώρα εδώ ξαναπάμε ξανά πίσω, μπορεί να διαλέξουμε reservoir και το ID του μπορεί να το αλλάξουμε και το ονομάσουμε αλφα όπως ήταν στην άσκηση για να είναι πιο εύκολο να το δείχνουμε. Επίσης, για σκοπούς οπτικοποίησης, θα πάει στην επιλογή View, πάνω αριστερά. Και επιλέγουμε την επιλογή Options. Μας δείχνει το μέγεθος, είτε τι θέλουμε να συμβολίζει το κάθε σημείο. Οπότε, αν πάμε στην επιλογή Notation, επιλέγω τον Display Note ID, δηλαδή να μας δείχνει την ονομασία στο χάρτη. Και πατάμε OK. Οπότε τώρα μας εμφανίζει την ονομασία του κάθε σημείου. Πάμε στο δεύτερο σημείο. Θα το ονομάσω β' τόνος και θα εξηγήσω σε λίγο. Και είναι στο elevation 33 μέτρα. Το ίδιο θα κάνω για τα υπόλοιπα. Σημείο β' είναι στα 28 μέτρα. Το σημείο C, το οποίο είναι στα 28 μέτρα. Το 5, το οποίο το μετανομάζω σε D, το οποίο είναι στα 29 μέτρα. Και το σημείο E, το οποίο είναι στα 32 μέτρα. Επίσης, για το μας λέει ότι είναι καταναλωτής, όπως έχει πριν άσκηση, που έχει μια κατανάλωση 5 λεπτά δευτερόλεπτο. Οπότε, ερχόμαστε στο base demand τώρα και εισάγουμε το αριθμό 5 που είναι το μέσα κατανάλωση που μας έδωσε η άσκηση. Οπότε, τώρα, απλά ένα μικρό hint κατά το σχεδιασμό των δικτύων. Ξανά τα levels. Όχι. Η συγκεκριμένη άσκηση μου δίνει ένα... μου δίνει ουσιαστικά μια δομή του... βασικά είναι ένας υψομετρικός χαρτής. Οπότε ξέρω αυτόματα... οπότε αν υπολογίζω ο μόνος μου το μήκος και το ύψος. Επειδή κάνουμε ένα απλή σχεδίαση τώρα, δεν χρειάζεται να έξω πώς τα υπολογίσω. Επειδή συνήθως όταν κάνουμε τη σχεδίαση, θα ξέρω από πριν, αλλά στο συγκεκριμένο, βλέπουμε π.χ. το σημείο α είναι 40 μέτρα, το σημείο β που είναι στα 28 μέτρα, που με δείχνει, και μετά έχουμε και το length, το οποίο θα το πεθήσω τώρα για τα μήκη. Θα δείτε ότι στο χάρτη δεν υπάρχει το σημείο β τόνος. Ο λόγος που το εγκατάστησα είναι ότι ότι όταν δημιουργούμε ένα δίκτυο, βλέπουμε στην προηγούμενη περίπτωση υπάρχει το υψόμετρο μειώνεται, δηλαδή από 40, 37, 32, 30 και το σημείο β είναι στα 28 μέτρα, αλλά διάμεσα υπάρχει ένα σημείο που είναι πιο ψηλά. Οπότε καλό θα ήταν να τοποθετούμε ένα τζάξον εκεί για να μπορούμε να βλέπουμε την πίεση στο συγκεκριμένο δίκτυο νερό σε περίπτωση που μελλοντικά τοποθετηθεί κάποιο καταναλωτή ή θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και δεν ας πέντω να δημιουργήσω το pipe χωρίς έναν extra node, δεν θα μου έκανε καμιά διαφορά με το τοποθετήριο του extra node. Απλά το extra node μου περιέχει, μου δίνει την πληροφορία της πίεσης σε εκείνο το σημείο. Οπότε ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο. Αφού τώρα δημιουργήσαμε τα νότς, πάμε να εισάξουμε τα pipes. Άρα επιλέγω την εντολή pipe, πάνω δεξιά. Θα το κάνω full. Και πάμε να σχεδιάσουμε το pipe. Για να
για να δημιουργήσεις ένα hype, πρέπει το κομβιό σου να τοποθετήσεις ένα σημείο, σε point, και να το επιλέξεις θα δεις ότι αναβοσβήνει. Αν δεν αναβοσβήνει, θα δεις ότι δεν επιλεχθεί κάπου. Οπότε, επιλέγουμε το σημείο και μετά, για να ενωθεί με το άλλο σημείο, πρέπει να πάει ακριβώς πάνω από το σημείο και όταν κάνεις κλικ θα δεις ότι αυτόματα θα δημιουργηθεί. Αν δεν επιλέξεις το συγκεκριμένο σημείο, θα δεις ότι θα δεις ότι απλά θα δημιουργήσει απλά ουσιαστικά είναι μια στροφή ή ένα curve πάνω στο σωλήνα. Και πατώντας την επιλογή είναι escape, μπορεί να το σβήσεις. Επίσης, εκτός από ευθεία σωλήνα, μπορεί κάποιος να δημιουργήσει σωλήνες με κλίση ή να ή γωνιώσεις για δείγμα. Αν επιλέξεις το select, επιλέξεις το pipe, πατήσεις delete, έτσι διαγράφεις, δεν υπάρχει εντολή undoing. Το όταν πρέπει να επιλέξεις και να σβήσεις ένα αντικείμενο, μπορεί με την επιλογή select pipe να επιλέξεις το σημείο σου και όταν κάνεις left click σε σημείο που δεν σε κάποιο σημείο το οποίο δεν υπάρχει injection στο δίκτυο, ουσιαστικά θα σου κάνει σπάσιμο του σωλήνα, δηλαδή θα δημιουργήσεις ένα σωλήνα κάπως έτσι. Και όταν έρθεις πάνω στο σημείο και το επιλέξεις, είναι highlight και θα κλείσει ο σωλήνας από μόνος του. Συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε δύο coordinates, μπορεί ο καθένας όταν επιλέξει το να καθίσει ό,τι length θέλει και θα διαβάζει. Μπορεί να κάνω ένα length που, για παράδειγμα, ένα pipe με αυτές τις διαστάσεις και να του βάλω ένα μήκος αγωγού μικρότερο από το pipe που έκανα πριν, γιατί σε αυτό πάνω διαβάζει ότι εισάγεται μέσα στο μενού και όχι ότι βλέπεις την εικόνα. Οπότε τώρα πάμε να σχεδιάσουμε τα pipes μας από το σημείο α στο β. Να έχουμε το σημείο β τόνος και βέβαια κάθε φορά που δημιουργώ ένα pipe εμφανίζεται και στο μενού δεξιά το αυτόματα η ονομασία του pipe. Τώρα αφού δημιουργήσαμε τα pipes, θα πάνε να περάσουμε τις παραμέτρους τους. Πριν να θυμάσαι, στα default σε καθορίσαμε το roughness και τη διάμετρο. Οπότε θα δείτε ότι άμα ανοίξω ένα pipe, ανοίξε το pipe 2, μπορεί να πάμε ξανά view, options, notations, display links ID. Πρέπει αυτή είναι την ονομασία. Θα δείτε ότι σε όλα τα pipes, οι διάμετρους και το roughness μπήκαν απευθείας λόγω των default settings που καθορίσαμε πριν. Οπότε το μόνο πράγμα που πρέπει να καθορίσουμε τώρα είναι το μήκος. Το ID δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε, ενώ το start και το end node μπαίνουν αυτόματα κατά τη σχεδίαση. Οπότε βλέπετε ότι απευθείας πήγαινε από το α στο β τόνος. Οπότε επιλέγουμε το length και βάζουμε το μήκος, το οποίο είναι σε μέτρα. Επιλέγουμε το pipe 3. Pipe X. Όταν τώρα ολοκληρώθηκε το δίκτυο μας, στο PowerPoint το οποίο θα στείλουμε στο αρχείο πριν τα slide της ασκήσης, έχω τοποθετήσει ένα slide το οποίο λέει τα βασικά steps που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη σχεδίαση. Έχουμε μια απορία σε περίπτωση που κάποιος θέλει να σχεδιαστεί με γωνιές ή απόλυση εξαιρέσεις όσο υπολογίζουν αυτόματα. Όχι, δεν υπολογίζονται αυτόματα και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτή η εντολή που είπαμε πριν. Όταν επιλέξεις ένα pipe στο μενού, όταν δείτε υπάρχει το length diameter, υπάρχει επιλογή loss coefficient. Οπότε μπορεί να τοποθετηθεί αυτή η παράμετρο αν μπορεί να υπολογίσει. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι πίνακες που μπορεί κάποιος να τους ψάξει, οι οποίοι ανάλογα με τον τύπο του σωλήνα ή το fitting ή το curve του σωλήνα, υπάρχουν οι παραμέτροι οι οποίοι μπορεί να εισάγει στο EBANET. Οι αντίστοιχοι παραμέτροι που μπορεί να εισάγει στο EBANET για να προσομοιώσει αυτές τις απολύες. Οπότε ουσιαστικά αυτή η τιμή μπαίνει στο loss coefficient.
Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν έχουμε κάποια στοιχεία, το αφήνουμε μηδέν. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν απολύες. Και πάμε να πάμε πίσω, όταν βλέπουμε τα steps. Το πρώτο step το κάναμε σε default settings. Μετά ήταν, όπως είπαμε, η αγαπητή που θέλει να οπτικοποιήσει τις αριθμίσεις μπορεί να πάει στην επιλογή View Options. Μετά είχαμε τη σχεδιάση του δικτύου. Πρώτα μπαίνουν τα notes, δηλαδή τα σημεία, και μετά ακολουθούν τα links, δηλαδή pubs, vals, pub. Μετά τα properties τα οποία θέσαμε, επιλέγοντας το κάθε κομμάτι ξεχωριστά και περάσαν τα στοιχεία που απαραίτητα. Οπότε το επόμενο σημείο θα είναι αν υπάρχουν πληροφορίες για path controls. Στο πρόσημο δεν υπάρχουν. Ούτε όπως επίσης, αφού από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κάποια μοτίβα, δεν χρειάζεται να αλλάξουν κάτι στα times options. Δηλαδή τώρα το οποίο θα τρέξω απλά μια στιγμή, μια ανάλυση. Οπότε πάμε να τρέξουμε την ανάλυση για να δούμε τι θα εμφανιστεί. Έχουμε την επιλογή Window Arrange για να μας το επαναφέρει στην αρχική θέση. Οπότε, επιλέγοντας το, μπορεί να πάμε στο Project Run Analysis ή απλά πατήσουμε την αστραπή. Η αστραπή σημαίνει ότι θα τρέξει την ανάλυση. Και θα μας εμφανίσει μήνυμα Run was successful. Ανάλογα αν υπάρχει κάποιο λάθος, για παράδειγμα, αν δεν καθορίσουν κάποιο σημείο, επιλέγω τώρα τυχαία ένα pipe, το pipe 6, και θα αφαιρέσω τη διαμετρό. Θα μας πει ότι δεν μπορούμε να τρέξει την προσομοίωση, γιατί λείπει μία από τις βασικές παραμέτρους. Οπότε αν την επαναφέρουμε και με την αστραπή τρέχουμε την ανάλυση. Και εδώ αφού τρέξαμε την ανάλυση, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Όπως είπαμε πριν, στην επιλογή Data έχουμε όλα τα στοιχεία και πάει στην επιλογή Map δεξιά στον browser. Υπάρχει ένα scroll down μενού για notes και για links, τα οποία επιλέγουν την παράμετρο που θέλουμε να δούμε. Εδώ θα αρχικά να δούμε το elevation, το οποίο είναι προκαθορισμένο από πριν. Τα συγκεκριμένα μπορούμε να τα δούμε και χωρίς να τρέξουμε την ανάλυση, π.χ. το elevation. Και το length, αρχικά. Οπότε δημιουργείται δύο legends αριστερά, το οποίο προσημαίνει ότι επιλέγουμε στο node, δηλαδή το elevation, ή ότι επιλέγουμε στο links, δηλαδή το length. Τώρα μπορούμε να φύγουμε τις αριθμίσεις, τουλάχιστον και τα links, για να πιο ξεκαθαρούν το δίκτυο μας. View options, μπορούμε να πάμε στον display link and link at the human. Μπορούμε να δείξουμε και τώρα την τιμή, για παράδειγμα, έφυγα το link ID. Μπορώ να προσθέσω το display link values. Τώρα θα μου δείξει την τιμή. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το length, δηλαδή μας δείχνει την τιμή που επιλέξαμε στο map, δείχνει για κάθε παράμετρο. Οπότε στο πρώτο link μας δείχνει ότι είναι 345 μέτρα. Τώρα τα legends μπορούμε να τα τροποποιήσουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας, πατώντας δεξί κλικ σε έναν από τα δύο legends, για παράδειγμα στο length, δεξί κλικ, μας εμφανίζει το μενού του legend. Οπότε μπορούμε να έχουμε τις επιλογές ή να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο να αλλάξουμε βασικά τις επιλογές, τις ρυθμίσεις για τους σχηματισμούς. Αν μπορούμε να το κάνουμε 50, 100, 200. Υπάρχει επιλογή Equal Intervals, στο αυτόματα επιλογή διαβάζει ρυθμίσεις, βασικά διαβάζει τις τιμές και δημιουργεί ένα ισορροπημένο legend. Ενώ οι άλλες επιλογές για κράμενο και reverse colors χρησιμοποιούνται κυρίως για να αλλάξει τους χρωματισμούς. Οπότε βλέπουμε τώρα, οπότε μας δείχνει με διάφορους χρωματισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις που έχει ο κάθε σωλήνας. Και το ίδιο μπορεί να γίνει και με το elevations, δεξί κλικ, το legend elevations και επιλέγουμε την επιλογή equal intervals. Οπότε βλέπετε αλλάξει και τους χρωματισμούς. Οπότε πάμε τώρα στα υδραυλικά χαρακτηριστικά. Αφού τρέξαμε το δίκτυο, θέλουμε να δούμε την πίεση, για παράδειγμα, και το flow. Να πάμε ξανά View, Options. Θα φύγουμε το Display Note ID και θα βάλουμε το Notepad για να βλέπουμε την τιμή τώρα στο καθένα. Θα κάνουμε click ξανά, επειδή αλλάξαμε τώρα
το τι δείχνει ο χαρτής. Πρέπει να ξαναγίνει η αναπροσαρμογή του Legend. Με το Zoom μπορούμε να κάνουμε ένα... Οπότε βλέπουμε τώρα τι γίνει το δίκτυο. Βλέπουμε ότι η παροχή είναι στιγμή, είναι 5 λίτρα το δευτερόλεπτο. Και έχουμε οι πιέσεις σε κάθε κεφάλι, οι πιέσεις σε κάθε κόμπο. Οπότε πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι της άσκησης. Η άσκηση τώρα μας λέει ότι υπάρχει ακόμα, θα προσθεθεί ακόμα ένας καταναλωτής στο δίκτυο, στο σημείο G, ο οποίος θα έχει καταναλώσει 7 λίτρα δευτερόλεπτο. Οπότε μας λέει τις διαστάσεις και τα υψόμετρα των νέων σημείων που θα εγκατασταθούν. Οπότε πάμε ξανά με την ίδια μεθοδολογία όπως πριν, επιλέγουμε το node, επιλέγουμε ένα στο σημείο F, ένα στο σημείο G. Θα βάλουμε τις παραμέτρους. Σημείο F. Σε υψόμετρο, σε 4 μέτρα. Και το σημείο G. Σε ψώμετρο 33 μέτρα και το οποίο θα τοποθετήσουμε και το μια κατανάλωση, η οποία είναι 7 λίτρα το δευτερόλεπτο. Και να προσθέσουμε τα tips τώρα. Από το σημείο C στο F. Και το σημείο F. Λόγος που δεν βγάζει ένα αριθμίση είναι επειδή έχω επιλεγμένη τώρα να βλέπουμε την τιμή και επειδή ακόμα δεν έχουμε τρέξει ανάλυση, μπορούμε να τα φύγουμε. Οπότε έχουμε το σημείο C, έχουμε το πρώτο pipe από το σημείο C στο F, το οποίο έχει μήκος 220 μέτρα, αλλά η συγκεκριμένη άσκηση τώρα μας λέει ότι τα δύο νέα pipes που προσθέθηκαν έχουν διάμετρο 150 μιλίμετρα, οπότε πρέπει να τα αλλάξουμε, το κάνουμε 150 και 150. Οπότε τώρα αφού το τρέξαμε, αφού καταστήσαμε τα νέα στοιχεία, πάμε να τρέξουμε ξανά το καινούργιο simulations. Αντίθετα μας βάζει ένα warning, το οποίο ουσιαστικά μας λέει ότι έχουμε ένα αρνητική πίεση. Πάμε ξανά στο map, πάμε να προσθέσουμε τις πιέσεις. U options, φεύγουμε το node ID και βάζουμε το node value. Βλέπουμε ότι τα δύο σημεία στο οποίο έχουμε κατανάλωση νερού έχουμε αρνητική πίεση. Τώρα τι σημαίνει αρνητική πίεση. Ουσιαστικά, όπως είπαμε πριν, το επάνεται επιλύει το ένα υδραυλικό δίκτυο υπολογίζοντας την πτώση πίεση σε κάθε αγωγό. Και στο οποίο παίζει ρόλο η παροχή, η διάμετρος, το length και η τραχύτητα του αγωγού. Οπότε, το ότι βγάζει αρνητική πίεση σημαίνει ότι ο τρόπος που είναι δομημένο το δίκτυο δεν υπάρχει για να παρέχει νερό στο συγκεκριμένο σημείο. Οπότε ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν έχουμε αρκετή πίεση μέσα στο νερό για να πάει για να προμηθεύσει τα συγκεκριμένα σημεία. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Όπως είπαμε πριν, στις εξισώσεις αποτελούνται από το length και διάμετρο και την παροχή και την ταχύτητα. Στην προκειμένη περίπτωση, θα αποφασίσουμε να αλλάξουμε κάποιες διαμέτρους για να δούμε αν μπορούμε να επιλύσουμε το δίκτυο ώστε να έχει αρκετή πίεση για την παροχή του νερού σε αυτά τα σημεία. Όταν μπορούμε να πάμε, θα αλλάξουμε τη διάμετρο ουσιαστικά. Πάμε σε επιλογή links και έχουμε διάμετρο. Οπότε ουσιαστικά τα πρώτα τρία links τα οποία είχαν διάμετρο 125. Θα την κάνουμε 200 τη διάμετρο. Το δεύτερο pipe και το τρίτο.
Και τώρα θα τρέξω την ανάλυση να δούμε αν με διαφορετικές διαμέτρους είναι αρκετό για να έχουμε ικανοποιητική πίεση. Και όπως βλέπουμε, η πίεση είναι ικανοποιητική κατά τις κόμβους. Τώρα η αριθμή είναι απλά για να δούμε την άσκηση, επειδή είναι 4 μέτρα, προφανώς δεν είναι ικανοποιητική πίεση. Θα πρέπει να είναι για σκοπό να δούμε πώς λειτουργεί το EPANET. Οπότε τώρα θα πάμε στο επόμενο κομμάτι του σχεδιασμού δικτύου. Μπορούμε ξανά στα links να επιλέξουμε αντίφλον που έχουμε και velocity, δηλαδή βλέπουμε την ταχύτητα του νερού 0.41, 0.40 αναλόγως και ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια guidelines. Για παράδειγμα, η μικρότερη ταχύτητα νερού που μπορεί να έχω στο δίκτυο την πιο κρίσιμη ώρα μπορεί να είναι 0.3 μέτρα την ώρα για να αποφεύγουμε συσσόρευση υλικών άτομα στους αγωγούς ή έστω να υπάρχει και να μην υπάρχουν αιστείες στάσιμου νερού στις σωληνώσεις. Πάμε τώρα στο τρίτο σημείο της ασκήσης, το οποίο θα το κάνουμε λίγο πιο ρεαλιστικό και θα προσθέσουμε ένα μοτίβο κατανάλωσης. Και θα δούμε ένα μεταμοτίβο κατανάλωσης, ακόμα το δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε η άσκηση μας λέει να τοποθετήσουμε ένα μοτίβο κατανάλωσης για 72 ώρες. Σε συγκεκριμένη άσκηση το έχουμε ήδη έτοιμο, απλά θα δείξουμε πώς μπορούμε να το βάλουμε πάνω. Πάμε στην επιλογή ξανά data και πάμε στην επιλογή patterns. Οπότε αν υπάρχουν επιλογή add pattern, την επιλέγουμε και μας βγάζει αυτό το table. Τώρα κάποιος μπορεί να δημιουργήσει από μόνος του ένα μοτίβο κατανάλωσης, για παράδειγμα N, και να τοποθετεί αριθμούς για κάθε σημείο, ή μπορείς άξι. Και ουσιαστικά, στην προκειμένη περίπτωση, θα χρησιμοποιηθεί σαν coefficients για κάθε time step. Για παράδειγμα, είδαμε πριν ότι σε ένα νότι η κατανάλωση, η average κατανάλωση, είναι 5 λίτρα δευτερόλεπτο. Αν γνωρίζουμε π.χ. από δεδομένα από το SCADA system, για παράδειγμα, ή από μετρήσεις, ότι η ώρα 12 η μέτρηση, η κατανάλωση νερού στο συγκεκριμένο σημείο είναι στο 20%, μπορεί να τοποθετήσουμε ουσιαστικά ένα coefficient εδώ 0,2, το οποίο ουσιαστικά θα παθιαστεί με το 5 που είναι το average και μας υπολογίσει στο συγκεκριμένο type step την actual κατανάλωση. Οπότε, επειδή έχω δημιουργήσει από πριν το pattern για να είμαστε πιο γρήγοροι, ή κάποιος αν το έχει δει, μπορεί να πάει στην επιλογή load. Συνήθως μπορεί να το δημιουργήσεις σε έναν input file, ένα text, είναι πολύ απλά. Είναι απλά factors. Open, οπότε βλέπετε τώρα δημιουργήσα ένα μοτίβο κατανάλωσης 24 ώρες και το time step μου είναι, όπως λέμε, time period είναι μία ώρα. Οπότε μπορώ να προσημειώνω την κατανάλωση για κάθε μία ώρα. Αφήνω το ένα, οπότε επιλέγουμε OK. Τώρα θα δημιουργήσουμε το μοντέλο. Όταν επιλέξουμε ξανά το node, βλέπετε σε κάθε επιλογή, πρέπει να δώσουμε την ίδια ονομασία που έχει και το μοτίβο κατανάλωσης. Μπορούμε απλά το επιλέξουμε και να το ονομάσουμε consumption. Όπως είπαμε και τις άλλες εντολές, στον default υπάρχει η επιλογή ότι μπορεί να υπάρχει ένα default pattern για όλα τα nodes. Στην προηγουμένη περίπτωση, όλα τα nodes τώρα έχω σαν default το μοτίβο κατανάλωσης των αριθμών 1. Εμείς τώρα επειδή θα βάλω συγκεκριμένα για κάποια δύο nodes, δεν χρειάζεται να το κάνουμε global, οπότε επιλέγουμε no. Οπότε να επιλέγουμε τα δύο nodes στο οποίο έχουμε κατανάλωση και στο demand pattern τοποθετούμε να έχουμε την ονομασία του pattern στο οποίο θέλουμε να εισάξουμε. Consumption. Και θα επιλέγουμε τον Jackson G, που είναι τα 7 λίτρα την ώρα, το δευτερόλεπτο. Demand pattern. Consumption. Οπότε τώρα θα τοποθετήσουμε τα patterns μας. Οπότε αυτό που μένει τώρα είναι να καθορίσουμε τη διάρκεια των simulations. Πάμε στην επιλογή options. Τώρα η επιλογή options έχει 5
πέντε ξεχωριστές αναλύσεις. Η πρώτη είναι το Hydraulics, η οποία είναι η ίδια με τα defaults που δείξαμε πριν. Ουσιαστικά καθορίζει τα flow units και το headless formula. Οι άλλες εντολές είναι κυρίως για τον τρόπο που θα γίνει simulation, χρειάζεται προς το να αναφερθούμε στη στιγμή. Το quality και το reaction, στο οποίο θα δούμε στη συνέχεια, όπως και το energy. Όταν πάμε στο times. Εδώ καθορίζουν τη διάρκεια των simulation. Όπως είπαμε πριν, θέλουμε για 72 ώρες, όπως βλέπουμε το simulation. Οπότε, type είναι 72. Και μετά πάμε να καθορίσουμε το time step. Όπως είπαμε πριν, το time step μας ήταν μία ώρα. Οπότε, βλέπετε εδώ στο hydraulic time step, που έχει ήδη από πριν, είναι τοποθετημένο το χρονικό βήμα σε μία ώρα. Αυτό δείτε το quality step είναι 5 δευτερόλεπτα συμπληρωμένα, αλλά δεν μας επηρεάζει, γιατί δεν έχουμε κάποιο quality pattern τώρα πάνω, αλλά μπορούμε αυτόματα να τα κάνουμε όλα pattern σε ένα, για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση. Και επίσης υπάρχει επιλογή πότε pattern start time και report start time, το οποίο βασικά το δείχνουν από ποιο σημείο του pattern θέλει να ξεκινήσει την προσομοίωση. Σε μια περίπτωση θα σου ζητήσω 0, δηλαδή θα ξεκινά από το πρώτο σημείο, δηλαδή ώρα, για παράδειγμα, 12 τα μεσάνυχτα. Μπορεί να το θέσουμε να ξεκινάει το simulation μας το μεσημέρι, δηλαδή να αλλάξουμε τη συγκεκριμένη ώρα εδώ. Οπότε τώρα πάμε να τρέξουμε το simulation. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ξανά ένα warning και βλέπουμε στο report που θα μας εμφανίσει ότι έχουμε κάποιες αρνητικές πιέσεις και μας λέει και την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αρνητικές πιέσεις. Οπότε πάμε ξανά στο map, έχουμε την επιλογή το pressure. Τώρα επιλέξουμε εδώ το flow για να βλέπουμε την παροχή τώρα που έχουμε βάλει ένα pattern. Αλλάζουμε ξανά τον τρόπο που θα φαίνεται το legends. Και τώρα, αφού έχουμε τρέξει ένα simulations για 72 ώρες, υπάρχει επιλογή να τρέξει forward. Δηλαδή, ουσιαστικά να τρέξει το δίκτυο που μένει και να βλέπουμε τι συμβαίνει. Οπότε, πατώντας την επιλογή forward, βλέπετε ξεκινά και τρέχει το δίκτυο. Και πάνω δεξιά είναι η ώρα. Οπότε, μπορείτε να βλέπετε, ας πούμε, βλέπουμε ότι η ώρα 2 έχει πάει αρνητική πίεση. Και θα τρέξει 72 ώρες. Τώρα για να γίνει πιο εύκολο να το δούμε, μπορούμε να δείξουμε πώς να προσθέσουμε κάποια αποτελέσματα. Μπορούμε αρχικά να δούμε ξανά στην επιλογή View Options στα Flow Arrows να τοποθετήσουμε ένα βελάκι για να βλέπουμε την κατεύθυνση το νερό. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, Open Field Fancy, μπορείτε να επιλέξετε όποια θέλετε. Όταν βλέπετε υπάρχουν τα βελάκια που δείχνουν ως ποια κατεύθυνση συμπάει το νερό. Και τώρα πάμε να δούμε τα results. Πώς θα μπει στην επιλογή report. Υπάρχουν βασικά το report μας δείχνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να δούμε τα graphs ή tables, τα οποία βρίσκονται και στο μενού, όπως δείτε εδώ. Table, graph, είναι ακριβώς το μενού. Οπότε επιλέγουμε την επιλογή graph. Θα σε εμφανίζει το μενού για γραφικές και τώρα μπορούμε να δούμε σε πόσο πώς κινήσει σε ένα κόμβο ή οποιαδήποτε παράμετρο θέλουμε. Οπότε, object type επιλέγουμε nodes ή links ανάλογα τι θέλουμε να δούμε. Τώρα έχουμε profile plot, contour, system flow ή time series. Επιλέγουμε στη συγκεκριμένη λεπτή το time series και επιλέγουμε θέλω να δούμε ποια παράμετρο, pressure. Και θέλουμε να δούμε σε ποιο node θέλουμε να δούμε τώρα την πίεση. Επιλέγουμε το node και πατούμε Add, όταν εμφανίζεται αυτόματα εδώ. Πατώντας OK, θα δημιουργηθεί μια γραφική για τις 72 ώρες που τρέξαν το simulation και τις οποίες θα δούμε την πίεση. Οπότε βλέπουμε και τα σημεία στο οποίο έχουμε αρνητική πίεση. Ταυτόχρονα μπορούμε να δημιουργήσουμε και άλλες γραφικές για άλλα σημεία. Πάλι επιλέγουμε την επιλογή Graph. Είναι ήδη επιλεγμένος το ίδιο σκοπό όπως πει, τώρα μπορούμε να επιλέξουμε να προσημειώσουμε άλλη παραμετρό, για παράδειγμα την κατανάλωση. Άρα πατούμε OK, δημιουργεί η κατανάλωση. Όπως βλέπετε, την ώρα της κατανάλωση, γιατί είναι, όπως είναι λογικό, είναι η ώρα που είναι η πτώση της πίεσης. Όταν βλέπουμε εδώ ουσιαστικά το δίκτυο μας, την ώρα που έχουμε τη μέγιστη κατανάλωση, δηλαδή μεταξύ ώρα 1 με μετρήσει το μεσημέρι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δικτύου, στις απαιτήσεις των καταναλωτών.
Οπότε πρέπει να κάνουμε κάποιον optimization στο δίκτυο. Οπότε πάμε να το κάνουμε. Επίσης, με τον έντερ που ήταν τα graphs, έχουμε και τα tables, επιλογή table, που ουσιαστικά προσθεμίζει ακριβώς ότι έχουμε στη γραφική, αλλά από τη μορφή table επιλέγουμε παράβει λέξεις να δεις κάποιο note σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχουμε 70 ώρες, θα δείξει μια τιμή για όλα τα notes για μια συγκεκριμένη τιμή. Μπορεί να επιλέξεις ένα note για όλες τις στιγμές. Επίσης, έχω επιλεγμένο το σημείο G, time series for note. Στο column μπορεί να δούμε τι παραμέτρους θέλει να δείξει. Θέλω να τις επιλέγουμε όλες. Και πατούμε OK. Οπότε έχουμε ένα table για τον κόμβο, για τον καταναλωτή G. Και βλέπουμε, εντάξει, το elevation και το base demand είναι σταθερά. Βλέπουμε την κατανάλωση, το head και το pressure. Το head ουσιαστικά είναι, είναι η πρόσθεση του pressure, είναι το συνολικό ύψος πίεσης, δηλαδή είναι το υψόμετρο μας, plus την πίεση. Οπότε βλέπουμε για όλα τα time step, τις παραμέτρους μας. Όταν βλέπουμε ότι το δίκτυο μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, όταν πάμε να κάνουμε κάποιες μεταβολές, στην πρώτη θα προσθέσουμε, να προσθέσουμε ένα καινούριο. Θα ξανά view options. Αυτά δεν χρειάζεται να τα κάνει συνέχεια. Τώρα είναι απλό το μαθημά για να δείχνουμε πώς γίνονται. Από το σημείο Β, επιλέγω τώρα εγώ σαν σχεδιαστής ή σαν υδραυλικός, θέλω να προσθέσω έναν αγωγό από το σημείο Β. Το οποίο θα είναι 400 μέτρα. Και θα τρέξω και μου να δω αν τώρα μπορεί να ανταποκριθεί και βλέπω ότι ούτε τώρα μπορεί. Οπότε το επόμενο βήμα που θα κάνω είναι να αυξήσω κάποιες διαμέτρους. Οπότε επιλέγω να δημιουργήσω αυτό το δίκτυο που λέω εδώ, δηλαδή να αυξήσω το συγκεκριμένο το αρχικό το pipe από 200 να το κάνω 300. Το 200 σε 90. Βασικά θα επιλέξω να αυξήσω τις διαμέτρους σε όλα τα pipe. 250. Το καινούργιο από 125 το κάνω 225. Τώρα ουσιαστικά το ΕΠΑΝΕΤ, όταν θέλει να σχεδιάσεις ένα δίκτυο σε μια από το 0, μπορεί να δοκιμάσεις διάφορες μεθόδους για να δεις πώς μπορεί να κάνεις το δίκτυο σου και πώς το να ανταποκρίνεις σε όλες τις συνθήκες. Εντάξει, φυσικά θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο, δεν θα κάνεις τη μέθοδο trial and error στο ΕΠΑΝΕΤ για να δεις ποια διαμέτρηση είναι πιο καλή. Θα, από την αρχή υπάρχουν διάφορες μεθόδοι για να δημιουργήσεις ένα δίκτυο. Απλά μπορεί κάτι. Όταν υπάρχει κάποιον υφιστάμενο δίκτυο, παράδειγμα στη μεσόν και βλέπουμε ότι αυξάνονται πολλοί κατανάλωση, θα αυξηθεί ο πληθυσμός, θα έχουμε ψηλά κτίρια και υφιστάμενες τελειώσεις μπορεί να μην επαρκούν για να καλύψουν τις αναγκές, μπορεί να χρειαστούν κάποιες αλλαγές ή όπως να προσθεθούν κάποια νέα pipes ή να αντικατασταθούν, να ξέρει δύσκολο, κάποια pipes με κάποια μεγαλύτερα pipes. Οπότε τώρα άλλαξα τις διαμέτρους, κάνω έναν έλεγχο για να δω τι έμπηκαν και τώρα ξανατρέχω το simulation και μιλώ ότι τώρα το δίκτυο μου μπορεί να είναι ο τρόπος που είναι τώρα το δίκτυο χτισμένο μπορεί να ανταπεξέλθει στην παροχή στη ζήτηση νερού. Οπότε μπορούμε να ξαναπάμε στα graphs. Time series, θα πρέπει να επιλέξουμε, εδώ υπάρχει link, πάμε στο notes, επιλέγουμε τον G, μπορούμε ταυτόχρονα να επιλέξουμε και άλλα notes εκτός από ένα, μπορούμε να επιλέξω το E, εδώ ο γραφήμα θα μας βάλει όλα τα notes, μπορούμε να επιλέξω και το B για παραδείγμα. Όταν απαντώ στην επιλογή OK, βλέπω στο ίδιο γράφημα, υπάρχει το legends, τις πιέσεις, όταν βλέπω τώρα ότι η πίεση μου δεν πάει κάτω από 2 μέτρα για παραδείγμα.
Εντάξει, είπαν οι αριθμοί είναι συμβολικοί, απλά για να δούμε πώς επηρεάζονται διάφοροι παραμέτροι. Τώρα, όσον αφορά τις γραφικές, αν πατήσουμε δεξί κλικ πάνω σε ένα γράφημα, μας εμφανίζει το μενού του. Όπου μπορεί να αλλάξουν τις ρυθμίσεις, τον τρόπο που φαίνονται οι γραμμές, το font, το background color. Όπως επίσης και τους άξονες, για παράδειγμα τώρα στο vertical axis, βάλω το minimum 0, το maximum θα το θέσω στα 15, θα βάλω ένα step 1 και να φύγω το auto scale. Απλά θα δείτε ότι θα αλλάξει τώρα το axis, απλά είναι πιο εύκολο για να βλέπει κάποιος. Και οπότε τώρα πάμε στο τελευταίο κομμάτι της άσκησης. Το οποίο ουσιαστικά μου λέει ότι στο σημείο E θα χτιστεί ένα εργοστάσιο ή ουσιαστικά το σημείο E μπορεί να προσημειώσει μια γειτονιά στο οποίο θα προσθεθεί ακόμα ένας καταναλωτής που μου λέει ότι θα έχει κατανάλωση 0,127 λίτρα δευτερόλεπτα και θα έχει διαφορετικό μοτίβο κατανάλωσης. Οπότε, πάμε πίσω στο δίκτυο μας και επιλέγουμε το σημείο E. Στο σημείο E τώρα, αν πάμε στον demand categories, επιλέξουμε τις τρεις τελίτσες, θα μας εμφανίσει βασικά αριθμό, αλλά τα μέσα θα εισάξουμε. Αρχικά μας έχει μόνο το 5, το οποίο είναι το αρχικό, με το pattern construction. Και τώρα εμείς θα προσθέσουμε το καινούριο καταναλωτή, το οποίο έχει ένα demand 0,127. Το οποίο θα έχει ειδικό το time pattern, το οποίο θα ονομάσουμε factory. Επίσης, στην μεσαία category μπορούμε να δώσουμε διάφορες ονομασίες, απλά για να ξεχωρίζουμε. Ονομάζω population και το factory industrial, για παράδειγμα. Και τώρα επιλέγουμε OK. Τώρα βλέπουμε ότι εγκαταστήσαμε έναν καινούριο καταναλωτή με time pattern factory. Και τώρα πρέπει να εγκαταστήσουμε το καινούριο μοτίβο κατανάλωσης. Οπότε πάει ξανά πίσω στον data menu και επιλέγουμε patterns και επιλέγουμε ξανά το add pattern. Όπως πριν, μπορεί κάποιον να δημιουργήσει ειδικό μοτίβο κατανάλωσης. Στην προκειμένη υπάρχει ήδη κάποιον έτοιμο. Θα το χορτώσω. Βλέπετε, είναι πιο απλό αυτό. Είναι για πάλι 24 ώρες και μας δείχνει ότι ουσιαστικά το συγκεκριμένο καταναλωτή λειτουργεί, βασικά έχει ζήτηση νερού από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 τη νύχτα με τη συγκεκριμένη μοτίβο. Δηλαδή από τη ώρα 12 μέχρι ώρα 4 η κατανάλωση του είναι 1,2 φορές μεγαλύτερη από το average, ενώ πιο μετά, για παράδειγμα ώρα 5 με 6, είναι 6 φορές μεγαλύτερη. Ξανά. Θυμάστε ότι πρέπει να βάλετε την ίδια ονομασία στο ID για να το αναγνωρίσει το node. Άρα βάλουμε factory. OK. Εδώ πάμε no για να μην το αντικαταστήσει στο default. Οπότε βλέπουμε τώρα έχουμε ένα node και τρέχουμε το δίκτυο. Άρα πάει ξανά στην αστραπή και run analysis και βλέπουμε ότι το δίκτυο μας ακόμη ο τρόπος που σχεδιάστηκε πριν είναι ικανοποιητικό για να για να ανταπεξέλθει στη ζήτηση νερού αυτής της περιοχής. Άρα, δικαιούσαν το παράδειγμα. Κάποιος, αν έχει κάποιος ανοιχτό το επανεκτόρα και τρέχει κάποιο δίκτυο, μπορεί να πάει στο Uncrafts και να επιλέξει και άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, αντί νόσου, τώρα επιλέξει links, να επιλέξει ένα, παράδειγμα, ένα link ή το αρχικό. Παράμετρο, μπορεί να επιλέξει για παράδειγμα το flow. Πάντως, OK, να δει κατανάλωση. Πατήστε κατανάλωση. Βάζουν data, patterns, consumptions. Είναι περίπου ακολουθεί το μοτίβο κατανάλωση. Δηλαδή κάνει το peak ώρα 2 με 3 το μεσημέρι. Όπω θα δείτε στι δύο περιπτώσει. Οπότε τελειώσαμε το παράδειγμα. Μην ξέρω αν έχει κάποιε απορίε. Και ουσιαστικά αυτό που απομένει ήταν να δούμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με περισσότερες και πιο πολύπλοκες αναλύσεις, όπως pumps, chlorination, contaminations. Και λοιπά. Όταν έχουμε κάποια αναπορία σε αυτό το σημείο,
Okay, οπότε να προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης, το οποίο ουσιαστικά θα είναι ένα demonstration, κάποιο υφιστάμενο δείχτη, το οποίο θα έχουμε πολύ πιο πολύπλοκα σενάρια. Οπότε στο συγκεκριμένο δείχτη που θα ανοίξω, θα χρειάζεται μια ανάλυση για συντεταγμένες, υψόμετρα, δεξαμενές, όπως επίσης και τη χρήση PRVs, χρήση αντλίας και controls και κάποια σενάρια χλωρίωσης και contamination. Okay. Όταν βλέπουμε ένα συγκεκριμένο δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε στο ΚΙΟΣ, το οποίο είναι βασικά χρησιμοποιείται στο ΚΙΟΣ σε ένα από τα project μας, δημιουργήσαμε ένα virtual city, το οποίο θα προσπαθήσουμε πάλι να εγκαταστήσουμε όλες τις υπηρεσίες μιας περιοχής, για παράδειγμα, υπηρεσίες για κατανάλωση water networks, electricity networks, telecommunication networks, και όλα θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, και το συγκεκριμένο είναι το δίκτυο ιδρώδησης αυτής της περιοχής. Κάποιοι μου παρέχεται απορία ότι είναι δύσκολο να σχεδιαστεί αυτό στο EPANET, και το συγκεκριμένο, όπως είπαμε πριν, και λόγω γιατί πραξιμονεί το EPANET, το συγκεκριμένο δημιουργήθηκε στο QGIS λογισμικών και με κάποιο εργαλείο που αναπτύξαμε στο ΚΙΟΣ, το μεταφέραμε στο EPANET. Γιατί είναι πιο εύκολο να το σχεδιάσεις έναν τόσο πολύ προδείκτιο στο GIS ή ακόμα στο DOCAD παρά στο EPANET. Και είναι πάνω εγκαταστημένες και το συγκεκριμένο με coordinates. Οπότε πάμε να δούμε εν συντομία κάποια από τα σενάρια που πρέπει να τρέξουμε και να κάνουμε αρχικά μια ανάλυση του δικτύου. Αρχικά θα δούμε πώς μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε κάποιο χάρτη πίσω. Το συγκεκριμένο επειδή έχει coordinates, παραπάσεις στην επιλογή U, backdrop και να κάνεις load ένα χάρτη ή μια εικόνα με συντεταγμένες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις συντεταγμένες του δικτύου σου. Στην προκειμένη περίπτωση το έχω ήδη φορτώσει, οπότε επιλέγοντας στην επιλογή show βλέπουμε ότι βλέπουμε από κάτω από το δίκτυο μας και το χαρτί που είναι ουσιαστικά μας δείχνει την οδό και το δρόμο σε κάθε pipe και την περιοχή που σε οποία βρίσκεται. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σωστά dimensions, αν πάτε στην επιλογή View Dimensions, μπορείτε να καθορίσετε τα coordinates ουσιαστικά στις γωνιές του χαρτί για να εγκατασταθείτε στο σημείο. Οπότε πάμε τώρα να δούμε το δίκτυο μας πώς είναι διαμορφωμένο και να δούμε τα διάφορα σενάρια. Θα φύγω το χάρτη στο σημείο αυτό, απλά για να πιο διακρίνω τα διάφορα σημεία. Θα πάμε Map και επιλέξω, ξαναπάμε στην οπτικοποίηση, στο View Map και επιλέξω Nodes, να δείξω το Elevation για παράδειγμα και Links, τη διάμετρο. Ουσιαστικά ένα δίκτυο στις περισσότερες περιοχές το υψόμετρο είναι γύρω στα 30 με 50 μέτρα και έχουμε μια χαμηλή περιοχή, βλέπετε με μπλε χρώμα, και μια ψηλή περιοχή, η οποία είναι με κίτρινο και κόκκινο χρώμα. Πριν προχωρήσουμε, όπως βλέπετε, επειδή στην προηγούμενη περίπτωση υπάρχουν πολλά nodes, γιατί έγινε ένα detail, μπορεί κάποιος να πάει ξανά σε επιλογή View, Options, και στα nodes μπορεί να μειώσει το μέγεθος, για να γίνονται πιο διακρίτα pipes, οπότε από 3 το κάνω 2. Θα δώσω OK, βλέπετε γίνανε πιο μικρά, οπότε είναι πιο διακρίτα για τα pipes τώρα. Οπότε, αυτό το δίκτυο τώρα έχει δύο πηγές νερού, οι οποίες είναι EDS, είναι ένα reservoir, το οποίο μπορεί να προσωμιώνει ένα σταθμό επεξεργασίας νερού, και στην είσοδο του υπάρχει τοποθετημένο ένα PRV για να ρυθμίσει την πίεση. Ο τρόπος που με το οποίο σχεδιάζεται το PRV είναι όμως με τα pipes. Για παράδειγμα, αν έχω δύο nodes, τώρα επιλέξω την επιλογή valve από πάνω. Και επιλέγοντας όμως με το pipe, το ένα node να γίνεται highlighted μέχρι το άλλο node και
εγκαταστήθηκε η βαλβίδα μας. Τώρα στην προηγούμενη περίπτωση θα τα κάνουμε delete. Όταν επιλέξουμε το valve, βλέπουμε τις ρυθμίσεις του. Όπως βλέπετε, έχει μια διάμετρο 200 mm. Έχει ένα στο type στην επιλογή που είπαμε πριν. Υπάρχουν ο τρόπος με η βαλβία με την οποία θέλουμε να δουλέψουμε και την επιλέγουμε. Στην προηγούμενη περίπτωση είναι PRV. Και το επιλέγεται και το setting, στο οποίο στην περίπτωση είναι 40. Δηλαδή, εγώ σαν χρήστης θέλω σε αυτήν την περίπτωση είναι η πίεση μου. Η πίεση η οποία θα καθορίζει το PRV να είναι στα 40 μέτρα. Επίσης, πριν προχωρήσουμε, στην προηγούμενη περίπτωση, επειδή χρησιμοποιήθηκα δεδομένα από SCADA System, οι μεγάλες μέτρες έχουν καθοριστεί. Θα πάμε στην επιλογή Options, Hydraulics, έχουν καθοριστεί στα CMS, δηλαδή Cubic Meters per Hour. Δηλαδή είναι κυβικά μέτρα την ώρα η κατανάλωση. Ενώ η μέθοδος είναι η ίδια όπως πει, Hess & Williams, HW. Άρα βλέπουμε, εκτός από το κύριο δικτύο, υπάρχουν δύο υποπεριοχές, sub-DMS μέσα στο δικτύο. Η μία είναι εδώ η χαμηλή περιοχή, λόγω του υψομέτρου εκκρίναμε σημαντικό να τοποθετηθεί έναν ακόμη PRV εδώ για να ρυθμίζει την πίεση σε αυτήν την περιοχή. Το οποίο έχει ρυθμίσει 35 μέτρα, δηλαδή να ρυθμίσει την πίεση στα 3,5 bar περίπου. Και η δεύτερη υποπεριοχή είναι η ψηλή περιοχή, στην οποία για να τροφοδοτούν νερό χρειάζεται μια αντλία. Όπως βλέπετε, έχει τοποθετηθεί η αντλία, η οποία ενωμένη με μια δεξαμενή. Άρα, ουσιαστικά η περιοχή αυτή τροφοδοτεί νερό μέσω της δεξαμενής, η οποία παίρνει νερό μέσω του pump. Αν επιλέξω τη δεξαμενή, το tank, βλέπω ότι έχει ένα αρχικό υψόμετρο 3,5 μέτρα, το ύψος του tank είναι στα 4 μέτρα και έχει μια διάμετρο γύρω στα 16 μέτρα. Και για τα pumps, έχει απλά εισαχθεί ένα equations. Πάμε στο options, curves, το οποίο αυτή είναι μια απλή εξίσωση που προσωμιώνει τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας. Και εδώ πάνω τώρα μπορούμε να τρέξουμε το δίκτυο. Πρέπει να δούμε κάποια σενάρια. Πάμε ξανά. Αρχικά πριν το τρέξουμε να δείξουμε τα μοτίβα γαλώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργηθήκαν στην τρία. Βασικά είναι δύο τα μοτίβα κατανάλωσης, το commercial και το residential. Το τρίτο το contamination είναι για το συνέδριο μετά. Οπότε βλέπετε ότι είναι ένα μοτίβο κατανάλωσης εβδομαδιαίων. 168 ώρες μία εβδομάδα. Και το time step έχει καθοριστεί στη μισή ώρα. Δηλαδή, κάθε μισή ώρα θα έχω μια μέτρηση. Άρα, αν επιλέξουμε έναν κόμπο, θα δούμε ότι κάθε κόμπο ουσιαστικά, πάμε στα demand categories και καθορισμένα δύο base demands, τα οποία μπορεί να είναι residential, οικιστικό ή commercial, σε περίπτωση που είναι γραφεία ή συνδυασμό και το δύο, και το καθένα θα έχει το δικό του μοτίβο κατανάλωση. Οπότε, αν πάμε ξανά πίσω στα options και πάμε στο times, και βλέπουμε ότι τώρα η κατανάλωση, βλέπουμε ότι έχει οριστεί ένα total duration, η περίοδο σημειώσης ήταν 168 ώρες, ενώ τα time step, όπως θα δείτε, πριν είχα μία, τα έχω καθορίσει σύνορα, γιατί το time step μου, βασικά οι μονάδες, τα coefficients που έχω στο time pattern είναι κάθε μισή ώρα. Οπότε πάμε και τρέχω το simulation. Όπως πριν, διαλέγουμε τι θέλουμε να οπτικοποιήσουμε, επιλέγω για παραδείγμα pressure και velocity και μπορεί με το convium forward να βλέπω πως κινείται πάει στο δίκτυο σε μεγάλα δίκτυα που πια δεν θα έχω μεγάλες αυξομοιώσεις στο front. Μπορούμε να κάνουμε zoom και να αλλάξουμε το legend για να δούμε πιο ξεκάθαρα τι γίνεται. Οπότε τώρα θα πω κάποια σενάρια. Το πρώτο σενάριο θα είναι ο τρόπος λειτουργίας της βαλβίδας. Οπότε επιλέγουμε την τιμή pressure και flow και θα κάνουμε zoom στη σαπάρια που είναι το PRV για τη χαμηλή περιοχή. Και αρχικά θα τρέξουμε το δίκτυο χωρίς την ύπαρξη της βαλβίδας για να δούμε τη διαφορά όταν ενεργοποιηθεί το PRV. Επιλέγουμε το PRV και στο fixed status υπάρχουν τρεις επιλογές, το on, open και close.
Αν είναι non, σημαίνει είναι σε λειτουργία. Δηλαδή προσπαθεί να εφαρμόσει το setting. Open σημαίνει ότι είναι απλά ένας ανοιχτός αγωγός και το PRV είναι απενεργοποιημένο. Ενώ αν είναι επιλογή closed, σημαίνει ότι είναι απλά ένας κλειστός σωλήνας. Άρα εμείς επιλέγουμε το open, δηλαδή να είναι ανοιχτός σωλήνας χωρίς τη λειτουργία του PRV και τρέχουμε το δίκτυο. Όπως θα δείτε, έχουμε πολύ ψηλές πιέσεις σε αυτή την περιοχή και πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα πιέσεις. Επιλέγοντας κανένα τον graph και τώρα επιλέγοντας το profile plot. Θα επιλέξουμε να δούμε τι είναι στους κόμβους πριν και μετά το PRV. Μπορούμε να επιλέξουμε τον πρώτο κόμβο έξω από το PRV. Επιλέγουμε add, το δεύτερο και μετά έχουμε τους κόμβους πριν. Το έχουμε τους δύο κόμβους μετά, ερώτημα. Τώρα θα δούμε πώς είναι το προφίλ της πίεσης χωρίς τη λειτουργία του PRV. Που τα βλέπετε ουσιαστικά τα κέντρα αποτελούν τα σημεία, τα nodes. Από τα βλέπετε το σημείο 229 είναι πριν το PRV. Βασικά είναι ψηλή περιοχή, ενώ το σημείο 226 είναι χαμηλό υψόμετρο. Οπότε βλέπετε ότι εκεί που ήταν η πίεση γύρω στα 5 bar, όταν η πίεση στη χαμηλή περιοχή εξωστρέφθηκε στα 7 bar. Τώρα πάμε να δούμε όταν ενεργοποιήσουμε το PRV τι θα γίνει. Πάμε ξανά επιλέγουμε το PRV και επιλέγουμε την εντολή None. Και πατούμε το αστραπή που είναι το Run Analysis. Και βλέπουμε τώρα ότι άλλαξε το προφίλ της πίεσης, όπως πριν στα nodes πριν παραμένει το ίδιο, δηλαδή γύρω στα 5 bar. Και τώρα λόγω της πίεσης του PRV αυτή η υποπεριοχή έχει ρυθμιστεί πίεση ουσιαστικά γύρω στα 3,5 bar, 35 μέτρα, που είναι και το setting όπως θα δείτε στο PRV. Δημήτρη, πόση ώρα έχουμε ακόμα για να δω ποια σενάρια να δείξω? Έχουμε ακόμη 10 λεπτά περίπου, όμως δεν ξέρω αν χρειάζεσαι λίγο. Εντάξει, βασικά μένα μου δύο-τρία σενάρια που διαδραστικά είναι ωραίο να τα δούσει. Απλά δείξω 5 λεπτά. Ναι, ίσως αν μας επιτρέπουν 15 λεπτά, δηλαδή είναι παρά 10 τώρα. Έτσι, ακόμη 5-10 λεπτά μπορούμε να ζήσουμε μια ανεπέκταση. Σε 10 λεπτά, ναι, προσπαθώ να δείξω σε 10 λεπτά. Απλά επειδή είναι ενδιαφέροντα από πλευρά σενάρια. Αν κάποιος δεν μπορεί, έτσι και όσο οπτικογραφείται η παρουσίαση, άρα μπορεί να δει το τέλος μετά, αν κάποιος χρειάζεται να φύγει. Οκ. Ξέρω να προχωρήσω στο επόμενα δύο σενάρια. Ναι. Πάμε στο επόμενο σενάριο τώρα, να δούμε για το tank capacity. Ουσιαστικά, ο τρόπος που σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο tank δεξαμένη είναι για να έχουμε ένα sufficient σημείο υπάρχεια σε συγκεκριμένη περιοχή γύρω στις 2 μέρες σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί το pump. Οπότε θα επιλέξουμε τώρα, τρέξω το simulation αρχικά. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε graph. Έχουμε επιλέγουμε το tank και θα δούμε την πίεση, δηλαδή το ύψος του νερού στη δεξαμενή. Θα βλέπουμε ότι το ύψος του νερού στη δεξαμενή κυμαίνεται μεταξύ 2,5 με 3,9 μέτρα. Ο λόγος που υπάρχει αξιομοίωση είναι λόγω του controls που βάλαμε στο pumps και θα δούμε στη συνέχεια πώς γίνεται. Οπότε τώρα θέλουμε να δούμε σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί το pump, πώς είναι η αντλία, πώς είναι η επάρκεια του tank για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όταν μπορούμε να επιλέξουμε close, να κλείσουμε το pump. Κλείνω και το πέπτυσο γιατί υπάρχουν κάποια rules τα οποία κάνουν override σε περίπτωση που είναι πίσω το pub. Θα είμαι σίγουρος ότι δεν θα επαναλαμβάνουν. Και τρέχουμε το simulations που βγάλει κάποια warning για αρνητική πίεση τα οποία θα δούμε τώρα γιατί εμφανίζονται. Τώρα επιλέγουμε το tank ξανά. Graph. Και θα δούμε ξανά την πίεση. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί η αντλία μας, βλέπουμε ότι υπάρχει της δεξαμενής για να τροφοδοτήσει αυτή την υποπεριοχή. Είναι γύρω στις 40 ώρες. Άρα βλέπουμε ότι η δεξαμενή η οποία δημιουργήθηκε με τις συγκεκριμένες διαστάσεις επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση νερού σε αυτήν και για 40 ώρες σε περίπτωση βλάβη στο pump.
Οπότε αυτό είναι ακόμα ένα καλό χαρακτηριστικό του OpenAid. Βασικά είναι ακόμα μια παράμετρο σημαντική κυρίως για τις υδατοπρομήθειες ή για περιοχές οι οποίες εξαρτούνται από αντλίες για το σχεδιασμό των δεξαμενών τους. Πάμε τώρα ξαναπίσω να ενεργοποιήσουμε το PAM. Και εδώ θα δούμε ένα σενάριο για τα rules, τα κοντός που μπήκα στο PAM. Μου πάει στην επιλογή data ξανά και έχουμε controls. Λέγουμε το simple που έχουν πει τα rules και βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν δύο rules. Η αντλία μας να είναι κλειστή όταν το νερό μέσα στη δεξαμενή είναι πάνω από 3,9 μέτρα. Θυμίζουμε ότι η δεξαμενή μας έχει διαστάσεις, έχει ύψος 4 μέτρα και το PAM ουσιαστικά να ξεκινά όταν το νερό πάει κάτω από 2,4 μέτρα. Εξού και το γράφημα που είδαμε πριν με το ύψος του νερού στο tank. Τώρα θα συσχετίσουμε θα σχεδίσουμε την ενέργεια της αντλίας σε σχέση με τις ρυθμίσεις. Θα πάμε στην επιλογή ξανά options, ενέργεια, energy. Υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις που καθορίζουν το efficiency του pump και την τιμή, δηλαδή το κόστος ανά κιλοβατόρα. Στην προηγούμενη περίπτωση έβαλα ότι μια κιλοβατόρα χρειάζεται γύρω στα 14 cent. Μην ξέρω αν είναι κοντά, νομίζω είναι κοντά στα κυπριακά δεδομένα. Οπότε μπορούμε να τρέξουμε το μοντέλο και να δούμε την παραγωγή ενέργειας. Άρα ξαναράνε ανάλυσης. Και πάμε στο report και επιλέγουμε energy. Είδαμε μέχρι στιγμή στον graph και το table και τώρα επιλέγουμε την επιλογή energy. Και βλέπουμε ότι με τον τρόπο που λειτουργεί αντλία έχουμε ένα κόστος γύρω στα 5,91 ευρώ ή αναλόγως currency την μέρα. Επίσης υπολογίζει τις κιλοβατόρες ανάλογα με τις ρυθμίσεις, δηλαδή με το curve που βάλαμε και με το efficiency. Πάμε τώρα να δούμε χωρίς τα controls τι θα γίνει. Όταν πάμε ξανά options, controls και επιλέγουμε να φύγουμε τα controls, δηλαδή να έχουμε ένα pump το οποίο θα δουλεύει συνέχεια. Βασικά θα προμηθεύει νερό το tank έτσι ώστε να είναι συνέχεια γεμάτο. Όταν χωρίς τα controls, το pump θα δουλεύει συνεχόμενα και βλέπω ότι πριν με τα κόντρες είχαμε 5,91. Τώρα αφού τρέξουμε το simulation θα δούμε ότι αυξήθηκε το κόστος. Από 5,91 την μέρα πήγαινε 6,91 χωρίς τα rules. Οπότε βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε και κάποιες ρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας των pumps. Επίσης, η επιλογή graph και system flow, ο μελέτης της επιλογής system flow σας δείχνει για όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης πόσο νερό παράγεται και καταναλώνεται σε όλο το δίκτυο. Όταν πατάμε σε OK, βλέπουμε ότι η πράσινη γραμμή είναι το μοτίβο που καταναλώνει, βασικά είναι πόσο νερό καταναλώνεται σε όλο το δίκτυο, ενώ το κόκκινο είναι πόσο παράγεται. Άρα βλέπουμε τώρα ότι παράγεται περισσότερο νερό από ό,τι καταναλώνει και ο λόγος είναι ότι έχουμε μια δεξαμενή η οποία είναι συνέχεια γεμάτη. Άρα πάμε πίσω να ξαναγκαστήσουμε τα control μας. Και τώρα θα δούμε πώς θα είναι το δίκτυο με τα controls. Άρα, οπότε βλέπουμε τώρα ότι λόγω του βλέπουμε ότι τώρα μειώθηκε η κατανάλωση ή βασικά η παραγωγή νερού, αλλά έχουμε αυξημένη σε κάποια σημεία. Ουσιαστικά τα σημεία τα οποία βλέπουμε αυξημένο το pump, το οποίο είναι κυρίως νυχτερινές ώρες, είναι όταν ξεκινά η λειτουργία αντλία. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο βάλαμε τα controls είναι όταν δεν υπάρχει κατανάλωση νερού, να γεμίζει δεξαμενή. Και όταν ξεκινάει η κατανάλωση νερού, να πηγαίνει μέχρι, όταν φτάνει μέχρι το όριο που θέλει στο κοντρόλ, να ξαναγεμίζει, να ξαναρχίζει η λειτουργία της αντλίας για να γεμίζει, ώστε να έχουμε και χαμηλό κοστός και να καλύψονται και ανάγκες του δικτύου και να έχουμε ένα pump το οποίο σε περίπτωση που διακοπεί η αντλία, να έχουμε δύο μέρες περίπου περιθώριο για να ενεργοποιήσουμε. Και τώρα πάμε στα δύο σενάρια για quality. Από ότι έχουμε κάποιους υγειονομικούς μηχανικούς ή χημικούς μηχανικούς, το οποίο θα είναι ενδιαφέρον για αυτούς, με πιο διαδραστικό. Σε περίπου 5 λεπτά τελειώνουμε. Οπότε πάμε να δούμε ένα σενάριο χλωρίωσης. Οπότε για να
προσομοιώσω μια χλωρίδα, είπαμε ξανά στο options και τώρα επιλέγουμε την επιλογή quality. Είδαμε μέχρι στιγμής hydraulics, times και energy, οπότε μας μείνει το quality και το reactions, το οποίο μαζί χρησιμοποιούνται για ένα water quality simulations. Επιλέγουμε το quality και διαλέγουμε την παράμετρο που θέλουμε να προσομοιώσουμε. Τώρα είναι chemical, trace, βασικά να παρακολουθήσουν τη ροή της ουσίας, η ηλικία, ή μπορεί να κάνεις type E, κάποιο δικό σου απλά βασικά είναι η ονομασία, για να βλέπουμε. Κάνω type E, chlorine, αφήνω μονάδα μέτρηση στο milligram ανά λίτρα, ενώ τα άλλα, οι άλλες παραμέτρες της χημικής ουσίας θα τις αφήσω όπως είναι, γιατί απλά θα κάνω ένα simulation. Κάποιος ο οποίος θα κάνει κάτι πιο εξειδικευμένο και θα έχει πληροφορίες για το συγκεκριμένο χημική ουσία, μπορεί να τα σε αλλάξει. Οπότε καθορίζουμε το χάλι και τώρα πάμε στο reactions. Στο reaction τώρα είναι βασικά είναι κάποια coefficients, κάποιες παραμέτρες, οι οποίοι μας λένε πώς αλληλεπιδρά η ουσία σαν ουσία από μόνη της και σαν ουσία με τα τυχώματα, για παράδειγμα, του pipe ανάλογα με το material. Οπότε μπορεί να αλλάξετε το ester ή το coefficient. Όταν πάτε στο manual του, είπαν, περιγράφει ακριβώς την εξίσωση με την οποία υπολογίζεται η συγκέντρωση μιας ουσίας. Οπότε μπορείτε να καθορίσετε ακριβώς ποια coefficient θέλετε να βάλετε. Ίσως αυτά είναι πιο αντιληπτά, νομίζω, από κάποιους που χημική μηχανική. Οπότε για τη χρονή, για παράδειγμα, θα τα αφήσω τα δέκα και απλά θα αλλάξω τον bulk coefficient για να βάλω 0,374 για παράδειγμα. Είναι μια στάνταρ τιμή, η οποία ουσιαστικά μου δείχνει ότι υπάρχει κάποιο decay από το ίδιο την ουσία, δηλαδή, πώς να το πω, διασπάθη ουσία από μόνη της. Εδώ καθόρισα τις παραμέτρους και επιλέγω τώρα να διαλέξω το σημείο στο οποίο θα γίνεται χλωρίωση. Πρώτα ότι θα γίνεται αυτό το reservoir προσωμιών, ένα treatment plant, ένα σταθμό επεξεργασίας για παράδειγμα. Το επιλέγω και έχουμε το initial quality, συμβολίζει τη συγκέντρωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να έχω μια συγκέντρωση 0,8 μιλιγκραμ, πολύ τον πνεύμα μονάδα μέτρηση, στο δίκτυο μου. Βασικά, θα έχω συνέχεια μια συγκέντρωση χλωρίνη στο reservoir που είναι τόση και στο source quality μπορεί να διαλέξει πώς θα προσημειωθεί. Θα δούμε στο επόμενο παράδειγμα. Οπότε, τώρα αφήνω, έχω 0,8. Οπότε, αν τρέχω τώρα το σενάριο μου και επιλέγω map πάλι, notes, chlorine, όπως επίσης και στο link. Και τώρα που θα τρέξω θα δούμε ότι, όπως είπαμε, καθορίσαμε να έχω μια συγκέντρωση 0,8 μιλιγραμμ το λίτρο χλωρίνης στο ρεζερβουάρ μου και θα δούμε πώς χτίνεται στο δίκτυο. Οπότε πατώντας ξανά το κουμπί forward, βλέπουμε σταδιακά και σε ποιο timing θα διαδίδει η χλωρίνη και πού πάει η χλωρίνη και σε ποια συγκέντρωση μέσα στο δίκτυο. Και δεξιά βλέπουμε και τις ώρες. Μπορεί κάποιος να επιλέξει, για παράδειγμα, έναν τυχαίο κόμβο στο δίκτυο, να παίξει έναν graph και τώρα να επιλέξει να προσομοιώσει το chlorine. Οπότε βλέπει ότι στο συγκεκριμένο σημείο η χλωρίνη χρειάστηκε περίπου 12 ώρες για να φτάσει σε μια συγκέντρωση 0,7 μιλιγκραμ, η οποία είναι μέση συγκέντρωση που μπορεί να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο λόγω και της κατανάλωσης ή του καταναλωτή της ή ανάλογα με τον demand σε αυτήν την περιοχή. Όταν βλέπουμε μετά από κάποιες ώρες, λόγω του ότι γέμισε και το tank, έχει μια χρονιά, αλλά σε χαμηλή συγκέντρωση λόγω και της διάσπασης που είναι μέσα στο δεξαμενή. Η πάνω περιοχή, όπως βλέπετε, δεν έχει χλωρηθεί καθόλου, γιατί προφανώς προμηθεύεται νερό από το πάνω ρεζερβουάρ. Όταν τώρα αφού είδαμε αυτό το παράδειγμα, δούμε και ένα παράδειγμα για contamination και δικαιώσαμε. Πάμε ξανά πίσω στο ρεζερβουάρ, αφαιρούμε την χλωρίνη. Θα ξαναπήσω data, options, quality και επιλέγουμε τώρα αντί chlorine να βάλουμε chemical, δηλαδή ένα κάποιο χημικό στοιχείο. Στα reactions θα φύγουν το decay που είχαμε, θα αφήσουμε 0, δηλαδή θα έχουμε μια ουσία η οποία παραμένει, η συγκέντρωση παραμένει για δύο διάσπατα μέσα στο δίκτυο. Και τώρα θα πάμε να δούμε πώς προσημειώνουμε ένα contamination σενάριο. Επιλέγουμε ένα τυχαίο κόμβο δίκτυο. Στο initial quality καθορίζουν την αρχική συγκέντρωση. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια πηγή ρύπανσης, σε κάποιον να διοχετεύει κακόβουλα 10 μιλιγκραμ μια ουσία
στο δίκτυο, οπότε βάζουν το 10 και πάει στην επιλογή Source Quality. Αν πάτε στο manual, σας λέει ακριβώς τι κάνει το καθένα. Το setpoint booster που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά ένα injection, είναι μια δόση 10 mg το λίτρο για ένα συγκεκριμένο pattern που θέλουμε. Οπότε στο Source Quality, βασικά να το αφαιρέσω από το Initial Quality και θα τοποθετήσουμε στο Source Quality, θα είναι 10. Δεν θα βάλω κάποιο μοντέλο που σημαίνει είναι συνεχόμενη η στέρηση. Οπότε πατάμε OK και τώρα έχουμε ξανά το simulation. Οπότε βλέπουμε με ένα σταυρόχι είναι το σημείο που γίνεται, που είναι η πηγή ρηπατσής και ξανά λίγο την επιλογή forward και βλέπουμε σε περίπτωση που έχουμε συνεχόμενη ρηπατσή σε αυτό το σημείο που θα πώς θα διοχετευτεί στο δίκτυο και σε ποια συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, στο συγκεκριμένο μπορούμε, όπως είπαμε πριν, μπορεί να είναι στιγμιά η ρηπανσία, για παράδειγμα, μπορεί κάποιο να πάρει για μία ώρα ή να σπάσει ένας αγωγός ή από κάποιο τρόπο να έχουμε μόνο για μία ώρα μία πηγή ρηπανσίας. Οπότε δημιουργήθηκε ένα μοτίβο, όπως είπαμε πριν, το οποίο μου λέει ότι, σε 24, βασικά μου λέει ότι έχουμε μία πηγή ρηπανσίας για μία ώρα. Απλά τώρα να πάμε να αλλάξουμε το... Δεν χρειάζεται να είμαστε 168 ώρες, να σκαθαρίσουμε σε 24 ώρες. Και πάμε ξανά πίσω στον κόμβο, που πάμε να δει θα είναι η στερήπανση, source quality, και θα βάλω ένα time pattern, που δημιουργήσαμε πριν, δηλαδή το consumptions. Okay. Πάμε τώρα, ουσιαστικά θα προσημειώσουμε μια στερήπανση για μία ώρα. Κάτι φαίνεται βάλαμε λάθος, ονομασία. Είναι conception, είναι contamination, ονομασία. Οκ, οπότε ξαναπάμε πίσω και πάμε forward. Οπότε βλέπουμε ότι τώρα, επειδή είναι μια ώρα, μεταφέρεται, δεν έχουμε συνεχή είσοδο από τη σωστή στο δίκτυο, αλλά μεταφέρεται μέσα στο, δίκτυο μέχρι να εξαλειφθεί εντελώς. Οπότε για παράδειγμα, θα επιλέξουμε π.χ. ένα τυχαίο node τώρα, ξανά graphs, chemicals και βλέπω ότι στο συγκεκριμένο σημείο μέσα στο δίκτυο υπήρχε υψηλή συγκέντρωση αυτής της ουσίας μεταξύ των ωρών 6 με 10 το πρωί. Οπότε παράδειγμα θα σπάξει πότε φτάνει η ρήπανση σε ένα σημείο του δικτύου. Επίσης, στην επιλογή view, options, πάλι, μπορείτε να επιλέξετε το proportional to value, οπότε ουσιαστικά θα μας μεγεθύνει τον κόμβο ανάλογα με το, την τιμή την οποία επιλέξετε να κάνει visualize. Οπότε βλέπετε αυτόματα πώς κινείται τώρα η ρηπανσία μέσα στο δίκτυο. Δημήτρη, νομίζω αυτά από μένα. Μέσα στο PowerPoint που θα στείλουμε θα είναι, και θα είναι τα διάφορα σενάρια και επίσης διάφορα screenshots που μπορείτε να τα διαλέξετε. Οπότε έχουμε φτάσει στο τέλος, τουλάχιστον από μένα. Και ευχαριστώ που σας τον παρακολουθήσατε αυτό το σεμινάριο. Παύλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν... Επίσης, αν έχει κάποιες απορίες τώρα, μπορώ να το κάνουμε mute για να μιλήσουμε πιο εύκολα. Ακριβώς, νομίζω έχουμε έτσι λίγο χρόνο για κάποιες απορίες, αν υπάρχουν. Απολογούμαστε που ξεφύγαμε λίγο από τον χρόνο. Σήμερα είναι πολύ διαφορετικό να τα κάνουμε όλα διαδικτυακά. Όμως, αν υπάρχουν οποιασδήποτε απορίες, είτε στο chat, νομίζω μπορούμε να δεχθούμε έτσι κάποιες απορίες, αν υπάρχουν. Διαφορετικά, θα μπορείτε και μέσω email να επικοινωνείτε μαζί μας. Όπως είπε ο Παύλος, εμείς θα σας στείλουμε και υλικό και κάποια template και κάποια παραδείγματα με τα input files που νομίζω πέδειξε ο Παύλος. Επίσης, μέχρι κάποιος να έχει κάποιος απορία, απλά να πω επίσης ότι θα στείλουμε και ένα ερωτηματολόγιο για αυτό το training course και θα ζητήσουμε να μας πείτε αν έχετε και συγκεκριμένα αν έχετε κάποια συγκεκριμένα θέματα που θα θέλατε να αναπτύξουμε σε περισσότερο βάθος. Εμείς έχουμε πάρα πολλή εμπειρία σε όλο το φάσμα
κάποια πράγματα που ανέφερε ο Παύλος, όπως η διασύνδεση με, με τα GIS και το QGIS, η δημιουργία αυτών των μοντέλων. Ήδη εμείς έχουμε και συνεργασία με το Συμβούλιο Προμήθειας Λεμεσού σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι έχουμε αναπτύξει τα υδραυλικά μοντέλα του, του δικτύου. Άρα υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία αυτή τη στιγμή που είναι στη διάθεσή σας. Αν υπάρχουν κάποιες απορίες... Απλά πούμε ότι σήμερα είναι βασικό μας. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές παραμέτρη και σενάρια που μπορεί να υποδείξει το πάνω. Και σήμερα προσπάθησα να δείξω τουλάχιστον τα πιο βασικά ή τα πιο... τα σενάρια που είναι πιο κοντά στην κυπριακή πραγματικότητα, να πω, κάπως έτσι. Σε κάποιο μελλοντικό μπορούμε να ασχοληθούμε, για παράδειγμα, με τα θέματα, με τις διαρροές ή περισσότερο με τα θέματα πίεσης κλπ. Νομίζω δεν έχει κάποια, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη. Περιμένουμε λίγο αν υπάρχει κάποια απορία ή διευκρίνηση να απαιτείται. Αν όχι, ωραία, νομίζω δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι έτσι που να επήγει η Παύλο. Άρα, και από τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω. Είναι σημαντικό έτσι να αναφέρω ξανά ότι το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε σήμερα αναπτύχθηκε και στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Water 2020. Επίσης, το Virtual City που παρουσίασε ο Παύλος, το οποίο χτίστηκε εμπνευσμένο από το δίκτυο Λεμεσού, αλλά στην ουσία είναι ένα δίκτυο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από εμάς. Δεν ανταποκρίνεται, δεν είναι το πραγματικό δίκτυο. Φτιάξαμε εμείς πάνω στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, αναπτύξαμε το Virtual City, εκείνη την πόλη, για να μπορούμε να κάνουμε εμείς αναλύσεις και για να το αξιοποιούμε για θέματα εκπαίδευσης. Άρα και αυτό είναι κάτι που θα μπορούμε να το... αυτό αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος που έχουμε με το το Center of Excellence. Και στα πλαίσια των testbeds που αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή στο ΚΙΟΣ. Εντάξει, έχοντας τα πει αυτά, νομίζω μπορούμε να... Α, υπάρχει μία ερώτηση. Έχω μία απορία. Ναι, βλέπω, έχω μία απορία. Οι δυνατότητες αγωγής δικτύου από άλλη εφαρμογή, π.χ. το CatJS, ναι, βασικά υπάρχουν και για τα δύο. Δηλαδή, αυτά είναι να έχει το απαραίτητο εργαλείο. Για παράδειγμα, για το AutoCAD υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται EPACAD, το οποίο όπως είναι στο δικτύο στο AutoCAD, το μεταφέρει στο EPANET, αλλά πρέπει να είσαι προσεκτικός ότι θα το κοιτάξει με το ότι οι γραμμές και τα βασικά τα pipes, οι κομβοί έχουν μπει στο σωστό σημείο. Και όπως επίσης για τον GIS, έχει δημιουργήσει το ΚΙΟΣ ένα δικό του εργαλείο, το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε ευρέως, γιατί είναι πιο εύκολο να σχεδιάσεις πάνω σε ένα χάρτη στον GIS παρά πάνω σε ένα χάρτη στο EPANET, και το οποίο μπορεί να το κάνεις απευθείας import με όλα τα δεδομένα. Δηλαδή, ακόμα και demand patterns και τα control που πρέπει να εισάξεις από το QGIS ή ένα άλλο αρχείο GIS. Εμείς τρώμε στο κύριο χρησιμοποιούμε το QGIS και θα το κάνεις απευθείας στο EPANET έτοιμο για simulation. Ναι, βασικά τα εργαλεία είναι, ή το QGIS είναι όπως το EPANET, δεν χρειάζεται κάποιο license, είναι open source. Αν κάποιος ξέρει να χρησιμοποιεί ευρέως το QGIS, υπάρχει και επιλογή που ανοίγει στο τα plugins, κάνεις download plugins και υπάρχει, άμα κάνεις type in EPANET, KIOS, θα σου εμφανίσει το plugin που δημιουργήσαμε. Αλλά σίγουρα, για ό,τι χρειάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας για... Σίγουρα υπάρχει και συνεργασία με τους διαφορετικούς οργανισμούς, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να σας προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται. Βλέπω ακόμα μια ερώτηση, αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το EPANET για ανάλυση ροζλυμάτων. Περιορισμένες οι δυνατότητες του EPANET, γιατί δεν μπορεί να εισάξει μέσα eye catchments ή διάφορες άλλες μέθοδες όπως όμβρια, ύδατα ή πώς πάει η ροζλυμάτων. Εδώ συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ένα άλλο πρόγραμμα, το MyCurban, το οποίο χρησιμοποιεί πάλι το engine του EPANET, το οποίο έχει παραπάνω εξισώσεις για το συγκεκριμένο. Οι δυνατότητες του EPANET για ροζλυμάτων είναι λίγο περιορισμένες για το συγκεκριμένο.
Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Υπάρχει το Swim, βέβαια, Παύλο, που είναι και αυτό, είναι αδερφό πρόγραμμα του Epanet, αλλά δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Τώρα για τη ροή λιμάτων, τώρα επειδή το Epanet ως επιτοπλίσιο χρησιμοποιείται για pressurized δίχτυα, ίσως επειδή όμως υποστηρίζει και ίσως να υποστηρίζει, Παύλο, open flow για κάποιους αγωγούς. Ναι. Επειδή έδειξαν τις τρέξεις δόσεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι, θα έλεγα ότι είναι μικρή κοινότητα. Μπορούμε να το μελετήσουμε να χρειαστεί. Να δούμε αν το υποστηρίζει αυτό. Δεν το έχουμε εξοπλίσει όμως μέχρι στιγμής. Απλά από κάτι βασικό που νομίζω πριν έδειξε όταν το ανεφερά, ότι το έπανε ένα demand-driven model. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργεί με το υπολογίζει, ξέρει πώς είναι τα demand και θεωρεί ότι πάντα θα υπάρχει demand σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά σε περίπτωση που δεν μπορεί να ανταπεξελθεί, αντί να δείξει ότι δεν πάει το flow των demand σε αυτόν τον σημείο, το προσομοιώνει με αρνητική πίεση. Τώρα αυτό που δείξαμε πριν. Εδώ να αφήνουμε ότι η καινούργια έκδοση του Epanet, η οποία ακριβώς είναι αυτή στην οποία συνεργαζόμαστε με το USEPA, έχει συμπεριλάβει αυτές τις έχει επιλύσει αυτό το θέμα. Απλά το θέμα του GUI παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να ρυθμιστεί. Αλλά γενικότερα, εμείς τα εργαλεία, όπως το χρησιμοποιούμε, έχει επιληθεί αυτό το θέμα. Υπάρχει μια ακόμη ερώτηση, Παύλο. Η ερώτηση είναι για προσομοίωση τμήματος δικτύου, επιλογή να χρησιμοποιήσω ρεζερβάρο στην κεφαλή της περιοχής. Όταν λέγεται κεφαλή της περιοχής, εννοείται, φαντάζομαι, την πηγή εισόδου του νερού. Επειδή υπάρχουν διάφοροι τρόποι, okay. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει ρεζερβουάρ ή αν ξέρει ότι είναι π.χ. κάποιον borehole ή κάποια ιδιοτρήση ή κάτι πιο συγκεκριμένο, αντί ρεζερβουάρ που έχει απεριόριστη ποσότητα νερού θεωρητικά, που είναι το πιο συνήθω είναι με ρεζερβουάρ, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ένα node με αρνητικό demand. Ρίξαμε τώρα ένα node με θετικό demand. Αν το base demand θα βάλουμε σε ένα node είναι αρνητικό, σημαίνει ότι είναι πηγή εισόδου. Άρα, παράδειγμα, βάλεις ένα node σε έναν elevation π.χ. 50 μέτρα και βάλεις έναν demand πλην 5 μέτρα, σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σημείο που μπορεί να προσομοιώνει, για παράδειγμα, πάλι ένα σταθμό επεξεργασίας, έχει μια παροχή νερού στο δίκτυο με 5 κυβικά μέτρα την ώρα. Αλλά συνήθως γίνεται με reservoirs. Ωραία. Νομίζω πήγαμε 12 και 4. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Πραγματικά είχαμε περίπου 30 άτομα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά το training. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Και θα σας στείλουμε, όπως είπα, ένα ερωτηματολόγιο έτσι να μας το αξιολογήσετε το αυτό το εργαστήριο, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε και επίσης αν έχετε και εσείς κάποιες εισηγήσεις για το μέλλον. Στόχος μας είναι να καθιερώσουμε αυτή τη σειρά των παρουσιάσεων και να ανοιχθεί όσο περισσότερο γίνεται στον κόσμο, όχι μόνο σίγουρα στην Κύπρο, σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα θέματα δικτύων νερού και σε δήμους και σε άλλους συναδέλφους, αλλά και εκτός Κύπρου. Σήμερα ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και τυχεροί που είχαμε και συναδέλφους μηχανικούς από την Κρήτη και ακαδημαϊκούς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί, κλείνοντας, ότι υπάρχει τεχνογνωσία στην Κύπρο και στον χώρο μας. Κάνουμε δουλειά η οποία πιστεύω είναι στη διάθεσή σας και πιστεύουμε ότι μπορεί να σας βοηθήσει κιόλας. Είναι σημαντικό για μας να μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό πίσω. Είναι πράγματα τα οποία τα φτιάχνουμε εμείς με χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Έτσι, αυτές οι δράσεις μας βοηθούν και εμάς να μεταφέρουμε μέρος της γνώσης που υπάρχει και των ερευνητικών αποτελεσμάτων πίσω σε εσάς. Έχοντας τα πει αυτά, να ευχαριστήσω και πάλι τον Παύλο για την εξαιρετική προεργασία και παρουσίαση που έκανε. Και θα είμαστε σε επικοινωνία.
Και πάλι σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να είστε ασφαλείς και ελπίζω να ανταποκριθούμε σύντομα. Από το Κύος, σας χαιρετούμε.